όλους. Ακούτε Μετρόπολης εδώ σε 95,5 των FM. Της κακομοίρας θα γίνει το επόμενο δύο ώρα με τον κύριο Γιάννη Λαλίδη στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη στο production, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το όχημά σας, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133 κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκίνητου και οι αδερφοί Κωνσταντίνοι να κάνουν τα υπόλοιπα γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας παράλληλα την καλύτερη τίμη της αγοράς. Και όλα αυτά με ένα τηλεφώνημα στο 18133 ή στο axa.gr. 9.55 και όταν το μήνυμα στο 54045 με 25 λεπτά του ευρώ του χρέους του μηνύματος, Μετρόπολης 95,5 στο Facebook, στο inbox σταθμού ή στο ποστάρισμα της σημερινής εκπομπής με την σύντροφο του Τέο Ερνάντη της Εθνικής Ομάδας Γαλλίας, την εκρηκτική Ζώε, όπου άμα τη δείτε θα καταλάβετε πολλά. Ποιος είναι ο MVP της πίτσας? Μα η Ράφαελ Πίτσα φυσικά, αφού 7 χρόνια είναι στην πόλη μας, τη Θεσσαλονίκη. Σε όποιον δεν αρέσει του γυρίζουν τα χρήματα του πίσω, αλλά σας εγγυόμαστε εμείς για ό,τι πάρετε. Είμαστε σίγουροι για αυτά που σας λέμε, γιατί πήγαμε, φάγαμε, τρώμε συχνά και το Μουντιάλ είναι ξεκάθαρα με Ράφαελ, αφού τα παιχνίδια μπορείτε να δείτε εκεί, με τηλεόραση 75 ιντσών και σε εορταστικό κλίμα. Ράφαελ Πίτσα, παιδιά, πείτε, ψάξτε τους και θα καταλάβετε. Διαλέξτε τα μαγαζί και πάτε στην Πολύχνη, στον Εύεσμο, στην Τούμπα. Τι κάνεις, Κωστή? Μια χαρά είμαι. Καλά είσαι? Γιατί να μην είμαι? 20 βαθμοί Κελσίου, Δεκέμβριος μήνας, δεν καίμε τίποτα. Καλό αυτό. Ούτε πετρέλαιο, ούτε τίποτα. Εντάξει, μια χαρά. Τέλεια. Καλό αυτό. Τέλειος χειμώνας. Καλό αυτό. Για την ώρα, τουλάχιστον όπως πάει, καλά είναι. Την ώρα. Για την ώρα, όπως πάει, ναι. Καλά είναι. Ναι, ναι. Εντάξει, όσο λιγότερο κρύο έχει, όσο αργότερα έρθει το κρύο, τόσο καλύτερα. Ας μην έρθει καθόλου. Σωστό γι' αυτό. Γι' αυτό σωστό. Παλίτσα είδαμε. 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 Απορίες. Στην Παλαρίση. Τα παλίτσα. Κάτσε. Τα παλίτσα. Στο Μουντιάλ. Πάει. Κάτσε. Απορίες. Τις. Παίζει η Πορτογαλία. Ναι. Με το Μαρόκο. Ο Μαρόκος. Λοιπόν. Μια Πορτογαλία που η οποία με την... Όχι Πορτογαλία ρε. Μια Πορτογαλία. Πορτογαλία ρε. Η οποία έκανε μια εκπληκτική εμφάνιση με την Ελβετία. Ναι. Και τη βλέπεις με τον Μαρόκο και λες, αυτοί είναι οι ίδιοι με αυτούς που πέραν προχθές. Περίμενε. Εσύ πολύ σωστά επισήμανες την πολύ καλή αμυντική λειτουργία του Μαρόκου. Και εσύ έχει μια ομάδα με την άλλη. Οι άλλοι είναι σόφτοι, οι άλλοι είναι μαχητές. Οι άλλοι ξέρουν να κάνουν άμυνα. Οι άλλοι σέβονται το χώρο, σέβονται τον αντίπαλο. Παίρνουν το δεύτερο ρόλο, τον αποδέχονται. Δεκτά όλα. Τι δεκτά όλα. Δεκτά όλα. Γιατί αυτό το ανορθόδοξο των Πορτογάλων, ναι, οι οποίοι πηγαίνανε με γιόμες σαν να έχουν την εθνική Ελλάδος. Πώς θα μπουν. Πώς θα μπουν. Δηλαδή, συγγνώμη. Πώς θα μπουν. Δεν το έχουν το ενασμένα. Ποιος το έχει. Δεν το έχει. Δεν θα πηγαίναν δύο μένα. Πώς το έχουν. Μπρούνο Φερνάντες δεν το έχει. Τι Μπρούνο Φερνάντες και Μπρούνο Κόντι. Ζωάο Φέλιξ δεν το έχει. Ζωάο Φέλιξ δεν το έχει. Πλάκα κάτι. Είδε τα μπακ του Μαρακινών. Είδε το χαφ. Φυσικά. Τον ένα που τρέχει. Δεν το είδα πραγματικά κάποια στιγμή. Το έφαγε μια κολυσιά ασύλληπτη, δεν σηκώνεται ποτέ και σκούπιζε και το πέτο του. Τα είπα πριν το μάτσα, και τώρα μετά το μάτσα κάθομαι να λέω. Αυτός κάνει την καλύτερη άμυνα στον κόσμο. Αυτός ο προπονητής. Έχει μάτου του μάτσα στη μένα, έχει μεικτές ζώνες. Πρεσάρι. Έχει... Άσταρε τα πρεσάρι. Ποιος πρεσάρι. Τι πρέσαρι. Πίσω από την μπάλα ήταν στα δεύτερα. Το pressing. Ποιο pressing, ρε φέλε, ποιο pressing. Πίσω από την μπάλα κάθοντα, ποιο pressing. Ποιο pressing. Πρέξει, ξεκινάει να κάνω πίεση. Την άμυνα του αντιπάλου ή στο κέντρο. Όχι. Αφού κάθεται πίσω από την μπάλα 30 μέτρα. Πώς κάνει. Τη στατιστική κατηγορία που υπάρχει. Στους 10 πρώτους οι 4 είναι Μαροκινοί. Τι είναι αυτοί που κάνουν. Το pressing. Ποιος κάνει το καλύτερο pressing. Πες το pressing. Τι pressing. Τσιλά. Οι 4 είναι Μαροκινοί. Θα στο φέρω. Ποιο πινακίδιο είναι αυτό. Θα στο φέρω. Ρε παπάρα, τι λες τον κόλπο. Άκουσε. Αρχιπαπάρα να μου. Είσαι και φαίνεσαι. Ας την μπάλα είσαι κύριε κόσμο, ας πάρ' το στοίχημα κάνε, ας την μπάλα τώρα την ανάλυση. Ας τα κλείσουν τα ραδιόφωνα οι άνθρωποι, ας την μπάλα είσαι. Γι' αυτό να τα κλείσουν. Να τα κλείσουν, να το κάνεις ανάλυση στην μπάλα πάνω. Δεν ακούς τη μουσική, ο άλλος θα φύγει, θα πει ας ακούς Κατσατζίδη. Ακούει τον κόκκινο να κάνει ανάλυση παιχνιδιού. Ας έχουν άλλο. Τι σημαίνει αυτό λέει. Για το στοίχημα πες, κάνε, ας τώρα το πρέσικ, τώρα μας κάνεις το πρέσικ. Ας την μπάλα είσαι. Κρίμα είναι η μπάλα, ας την.
Πες και άλλο στίχημα. Φίλε, για να μιλήσει για στίχημα πρέπει να, να νιώθει και τέτοια πράγματα. Τι να νιώσει ρε τώρα, και οι γυναίκες παίζουν στίχημα και κερδίζουν. Νιώθουν από μπάλα να πούμε. Τελείωνε άλλο παράκαλο. Έχει πολλές γυναίκες δηλαδή, που κερδίζουν από στίχημα. Αρκετές. Συγκυριακά μπορεί να γίνει. Εγώ είχα μία φίλη. Ναι. Δεν από το όνομά τη δημόσια. Δεν υπάρχει λόγο. Η οποία έπεσε β' Αγγλία, γάμα Αγγλία, κονόμα για τα ντερά τη. Κατάγγισε. Μπράβο. Έτσι μπράβο. Κονόμα, κονομάει πάντα. Μπράβο τη. Μπράβο τη. Τι άποψε. Δηλαδή, ξέρει μπάλα να λύσει τακτική. Πώς να μιλήσω εγώ για β' και γάμα. Ξέρει να λύσει τακτική και τέτοια. Πώς πάει την μπάλα, ποιο κάνει πρέσβη, τι χώρο κτλ. Σαν να τώρα το Μαρόκο, εσύ εμεί αναλύσαμε δύο μέρε το Μαρόκο. Ήρθε Δευτέρα με το Μάγουλο να πούμε να αναλύσει το Μαρόκο. Άσε, δεν υπάρχει κι άλλο. Άσε το Μαρόκο, είσαι. Δεν υπάρχει κι άλλο. Εντάξει. Διώχνουν το. Το προπονητή. Ποιο προπονητή διώχνει. Το Σάντο. Πότε το διώχνουν. Το διώχνουν. Έπρεπε να το διώξουν πιο μπροστά. Γιατί. Ή έπρεπε να το κρατήσουν ή έπρεπε να το διώξουν πιο μπροστά. Τώρα τι το διώχνουν. Τώρα που βγαίνει ο Δοξάκη, ο Δημήτρη από τη Ρόδο, βγαίνει ο Κόντι, βγαίνουν στο Facebook που βλέπω. Μετά το μάτς με λένε για τον Σάντος γιατί. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Με κάνεις μετά το μάτς κριτική ότι να φύγε Σάντος και τέτοια τι. Και άμα παίρναγε ο Σάντος θα ήταν ήρωας, θα ήταν αποδιοποιημένος τράγος ο άλλος. Έτσι δεν γίνεται. Ρε, όχι, δεν γίνεται έτσι. Πώς γίνεται. Εγώ στήριξα τον Σάντος πριν, το στηρίζω και τώρα. Παπεκλήσει και με τον άλλο που τον έβαλε τι έκανε. Έπαιξε 4-4. Την καλύτερη ευκαιρία την έκανε ο Ρονάλντο. Την μπάλα δεν ακούμπησε ο Ρονάλντο. Η καλύτερη ευκαιρία. Βρε, θα ήταν τελείως άλλη ιστορία αν έμενε στο 87 το γκολ. Βράσε με ρε κόκκινε τελείως. Θα αποκλειόταν το Μαρόκο αν έμενε το γκολ στο 87 γκολ. Θα ήταν άλλη ιστορία. Θα έκανε το Μαρόκο. 4-1 θα έκανε το Μαρόκο. Άμα ισοφαρίζονταν στο 86ο 87ο λεπτό. Αλλά δεν πιάνετε το Σάντος τώρα εκ των αποτελέσματος. Είστε μάγκες πριν να πείτε έχει δίκιο ένας ή άλλος. Εκ των αποτελέσματος κρίνεται. Τέτοια αφλόρικη αντιμετώπιση σε όλα τα θέματα. Δεν έχω δει εγώ ποτέ. Τέτοιοι φλόροι δημοσιογράφοι δεν έχω δει εγώ ποτέ. Τέτοιου φλόρου ξενέρωτου, ακρίου, άγευτου και ανέλαστου δημοσιογράφου και παλεμάχου και παραγωγού δεν έχω δει εγώ στη ζωή μου. Τέτοιου κρυόκολου. Έγινε η μανούρα. Πριν το μάτς, τι λες κύριε, γράψε. Στηρίξαμε σαν. Ωραία. Ποιο στηρίξατε σαν. Μαζί. Για του άλλου λέω σε εμά, μη το πάμε. Πριν το μάτς, τι κάνει. Να δω το μάτς και θα δω άστο το μάτς. Τώρα τι κάνεις. Πάρε την απόφαση. Εγώ καθιέρωσα στην Ελλάδα. Ακολουθήσαν οι φλόροι τώρα τα φλωράκια με 500 views και 800 views. Καθιέρωσα την ώρα του μάτς. Θα κάνεις ανάλυση και τακτική και θα πεις και τη γνώμη σου. Και στο ημίχρονο ανοίγουμε και γραμμές τώρα και λέμε τους ακροατές και τους τηλεθεατές τι είναι και θα κάνατε τώρα. Μετά το μάτς άστο. Τώρα πιάσα την Καΐλη, τη βρίζουν. Άμα ήταν εδώ η Καϊλ και έκλεβε τα λεφτά και του διόριζε κανένα παιδί σε κανένα στρατό, τότε θα ήταν καλή η Καϊλ. Θα φτάσουμε. Τέτοια υποκρισία, τέτοιο φλόρικο λαό, τέτοιου φλόρου δεν έχω δει στη ζωή μου. Τέτοιου φλόρου. Δεν σα γουστάρει ο κόσμο, δεν μα γουστάρει ο κόσμο. Τέτοιου φλόρου. Διώξαν το Σάντο. Γιατί να το διώξει το Σάντο. Τον Ενρίκη, γιατί να το διώξει. Άσε για το Σάντο μιλά. Ο Ενρίκη, παυλατά. Είμαι ο καλύτερος προπονητής του κόσμου. Και τι είπε 500 πάσες. Από πού είσαι καλύτερος προπονητής του κόσμου. Ποια είναι η τακτική σου. Τι το passing game. Ποια είναι. Και όταν δεν το βρήκες το passing game πήγες από τις άκρες και σέντραρες. Και στον πω μαλακοπίσω ο προπονητής άμα δεν βγει. Το passing game θα πάει από πλάγια για σεντράρι. Έτσι είσαι ο καλύτερος προπονητής του κόσμου. Καλά καλά και το διώξαν. Το Σάντος το διώχνεις πριν. Κατά τη διάρκεια που κάνεις μπάχαλο την ομάδα. Ή του δίνεις χαρτάκι. Και τα λοιπά, τελείωσε. Υπάρχει το ενδεχόμενο να ήταν πολύ χειρότερα τα εσωτερικά της Πορτογαλίας και γι' αυτό να είχαμε αυτήν την εικόνα. Ποια εσωτερικά μόνο με αυτό το κολόπεδο το Ρονάλντο. Ρωτάω. Τι ρωτάς. Υπάρχει περίπτωση. Μπλέκεις με το Ρονάλντο. Γιατί αν είδες το Ρονάλντο, ναι. Πάλι μόνος του έπει. Τι μόνος του έπει. Τι κάνω εγώ την κουβερνάτα του Ρονάλντο, δεν θα κάνω. Αυτό σου ζήτησα. Τι κάνω τον ψυχολόγο του Ρονάλντο. Δεν παίζουν ρόλο αυτά. Τι να παίζουν ρόλο. Θα τον πιάσει το Ρονάλντο, θα φέρει δύο γορίλες, τον πιάσει και θα πει. Ή εγώ θα βγω από εδώ ή εσύ. Κάτω φουκάρα σε 68 χρόνια δεν μπορεί να πλακωθεί. Να κάνεις παιδαράς την Σιμεώνε. Του πω εγώ τι θα το πει. Μη σαν το Σάντος που είναι έτοιμος να πεθάνει 68 χρόνια αγύμναστος. Και το τι. Να είναι ένας παιδαράς προπονητής. Ο Μπρόμπιρς του Άρη, το θυμάσαι. Μπράβο. Ο Τούχελ που είναι ψηλόπεδο. Ποιος. Ο Τούχελ, ο Γερμανός. Ατέρετο φλόρο. Να κάνω παιδαρά σου λέμε. Τον Τούχελ με είπε.
Δυνατόπιν. Ο Τούχελ είναι σαν να το δει μια φωτογραφία στην Αφρική. Το βάψει μαύρο, 8 νονού θα βρει να πούμε. Θα τον υιοθετήσουν. Ένα παιδάρα, τον Σιμεώνε. Τον πάρει, του πει: κοιτά, θα κλειδώσει το δωμάτιο. Τον Μπούργκο που έκανε τον Βαρβαρό. Μπούργκο, μάλιστα, ο Μπούργκο. Μετά τον καρκίνο και αυτό φλόρο έγινε. Άκουσε. Τον κλειδώσει από δυτήρια, στο δωμάτιο. Ένα από του δυο θα φύγει από εδώ μέσα. Το κλειδί είναι εδώ. Θα κάνει αυτό που σου λέω εγώ. Ασκώ το δω στο ξύλο, ρε. Τι άκανε. Καριέρα μου παίζεται. Πάρ το κλειδί, άμα με νικήσει, με νίκησε. Σαν άντρε θα πλακωθούμε. Θα τον κάνω μαύρο, άμα μπορεί. Αν με κάνει αυτό, οι δυο μα θα μα χωρίσουν. Αντρί και ο ξύλο θα παίξουν. Το θα παίξει, θα κάνει, θα ράνει. Αυτό που σου λέω εγώ. Τι να κάνει. Τον έπιανε ο Σάντο, ο Ρονάλντο το Σάντο, πριν από 4 χρόνια και τον ταρακουνούσε κτλ. Το ξεφτύλισε να πω πριν 4 χρόνια. Ο άνθρωπος είναι βλαμμένος. Δεν πάνε να είναι καλύτερο ποδοσφαιριστή στον κόσμο. Είναι βλαμμένος. Όχι, είναι ευθρεφής. Βρε βλάκα, βλαμμένος είναι. Και ωραιοπαθής. Βλαμμένος είναι. Μεγάλωσε με τη μάνα του και δύο αδερφές μεγαλύτερες και βγήκε βλαμμένος. Πέθανε ο μπαμπάς του μικρός, το μεγαλώσαν οι γυναίκες. Οι γυναίκες άμα σε μεγαλώσουν, βλαμμένο θα σε βγάλουν. Τι θα σε βγάλουν. Με δύο αδερφές μεγαλύτερες και τη μάνα, και χωρίς πατέρα στο σπίτι να του πει. Τραβήξει καλά. Σαν αθλητής εξαιρετικός. Πράσι, σαν αθλητής εξαιρετικός. Βλαμμένος σου λέω είναι. Σαν αθλητής μπορεί να είναι εξαιρετικός. Και ο Τσιτσιπάς είναι σαν αθλητής εξαιρετικός. Βλαμμένος είναι γι' αυτός. Δεν είναι βλαμμένος. Και εμείς βλαμμένοι είμαστε. Πράσι, εμάς θα πούνε άλλοι τι είμαστε. Εμείς θα πούμε για εμάς τι είμαστε. Α, θα πούνε άλλοι τι είμαστε. Εμείς. Λέει. Δεν μα εκτιάζει. Δεν είσαι βλαμμένος, είσαι πανέξυπνος. Και πανέξυπνος, καθόλου βλαμμένος δεν είσαι. Τσίπιος είσαι. Θες γιατί βγάζει μια χαρά. Άσε τώρα. Βγάζει μια χαρά, άστα τώρα. Παρακάτω, είσαι να πει τίποτα για μπάλα. Βγαίνει τώρα ο κάθε μπαγλαμάς, μετά το μάτς, ο Φίλης λέει μια συγγνώμη στη γη, την ποδοσφαιρική. Άσε ρε το παραμύθι. Πριν το μάτς τι έγραφες στο Facebook. Έγραψες, όχι. Των πραγμάτων, εκ των αποτελεσμάτων, πριν. Έχει να μας πεις κάτι. Δηλαδή κι αν έπαιζε ο Ρονάλντο, έτσι όπως έπαιζε το Μαρόκο θα βάζει κόλλο Ρονάλντο, το βάλα πόση ώρα έπαιξε. Σε ποιο λεπτό. Στο 51. Στο 51. Ακούμπησε την μπάλα ο Ρονάλντο. Την καλύτερη φάση. Την ακούμπησε την μπάλα ο Ρονάλντο. Την καλύτερη φάση. Την έχασε. Αυτό μα τι με νοιάζει. Αφού ο Μπόνο είναι μεγάλο τρόπο. Ο Μπόνο και ο Μόνο. Α το έβαζε. Τι με νοιάζει εμένα. Πόσα παίρνει ο Μπόνο τον χρόνο, πόσα παίρνει ο Ρονάλντο. Τι Μπόνο. Πόσα παίρνει ο Μπόνο τον χρόνο και πόσα παίρνει ο Ρονάλντο. Τι έκανε το χάσμα. Ο Τερνοφλέκα θα δείξει Κροατία. Κροατία. Τι έκανε. Παίζει την ομάδα του Ζάγκρεπ. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή με αυτό μουντιάλ. Υπάρχει όσο να μείνει στο Ζάγκρεπ. Τι σχέση έχει αυτό που μιλάμε. Ρωτάω. Λες πώς, και πόσο μπορεί να πάρει. Ρε πόσα παίρνει ο Ρονάλντο που το χάσε τον κόλ. Εκατομμύρια. Κατομύρια. Ο Φουκάρα ο τερματοφύλακα πόσα παίρνει. Και το χάσε. Να του την πω. Το Σάντο θα την πω. Τον έβαλε 4-4-2. Έβγαλε τον κόφτη. Δεν έβγαλε τον κόφτη. Ναι. Έπαιξε. Κουράστηκε η... τα κάπτη του Μαρούκου. Τα δώσαν όλα. Πέσανε. Ξέρει το δεύτερο ημίχρονο. Πού είναι. Φόρτωμα ήταν. Βγήκε από την περιοχή. Κάτσε μια τρύπα. Γιατί μόνο φόρτωμα ήταν. Περίμενε, μωρέ, περίμενε. Βγήκε έξω από την περιοχή να την πάρει να κάνει μια τρίπλα. Ηγέτης δεν είναι. Δεν μπορεί πλέον. Α, δεν μπορεί πλέον. Α πάει κάνει κακά το άμα δεν μπορεί. Μέση. Και τι να κάνουμε άμα δεν είναι μέση. Θα βρίσκουμε τον Σάντο τώρα. Ούτε τον Μπρούνο Φερνάντες. Έκανε τον Ζωάο Φέληξ που το έχουν. Και ο Σάντο φταίει. Πήγε ένα μέρο. Είπα εγώ τι φταίει ο Σάντο. Μόλις φτάνανε στα μπακ και του κοιτούσαν οι μπακ στα μάτια πίσω την μπάλα. Και έτσι του λέγανε οι μπακ με το βλέμμα του. Άμα περάσει από εδώ, σκόψε τα παίδια. Δεν περνά με τίποτα. Γίνα την μπάλα πίσω γύρνατη. Και φόρτωνε. Φόρτωνε. Αλλά δεν έπαιζε ζώνη, φόρτωνε. Πέταξε τρίτο center back και έπαιξε κολλητά τον με εντολή. Δεν έπαιξε man to man. Δεν έπαιξε ζώνη να τον έχει ανεξέλεγκτο όπως παίζει όλη η γη. Τους παικταράδες όλους αυτούς και τη βγάζουν μια χαρά. Ο ένα center back εδώ, άλλο στα 6 μέτρα. Άμα έχει ένα καλό πόδι, άλλο και είναι άλλο αλματερό, το κάτσε τον γκολ. Καληνύχτα ζωή. Κοντά, όμο με όμο, man to man. Και τον ένα και τον άλλο, και ο άλλο πιο ελεύθερο. Φόρτον όσο θέλει. Άμα είναι μάγκα και πηδήξει μισό πόντο παραπάνω από μένα και το κάτσε, το κάτσε. Σου θυμίζει, αλλά. Έκανε φορτώματα, με συγχωρεί. Πού ήταν ο Ρονάλντο στα φορτώματα. Ο άλλο. Ο Πέπε πήρε μια κεφαλιά. Ο Πέπε πήρε μια κεφαλιά και εκείνο ήταν σε μαντουμά. Τρία μαντουμά είχε. Να μα πείτε για το ποδόσφαιρο του Μαρόκου ότι δεν περιμένατε το Μαρόκο. Περιμένατε την Πορτογαλία εσεί. Σα λέω δεν είναι το ίδιο μάτσο. Προπονητή Ελβετία είναι για πουλάει κουλούρια. Εξαρτηλεοφόρο νίκη.
Προπονητής της Ελβετίας. Έχει φάει γκολ. Προπονητής της Σερβίας. Με συγχωρείς λίγο. Έχει φάει γκολ το Μαρόκο. Πώς θα φάει γκολ το Μαρόκο. Πώς θα φάει γκολ το Μαρόκο. Πώς θα φάει γκολ το Μαρόκο, ρε. Με τέτοια άμυνα που κάνει. Με τέτοιο. Κάτσε. Πώς θα βάζω εσένα στην εθνική Πορτογαλίας. Τι πρέπει να κάνεις για να σπάσεις αυτή την άμυνα. Τι πρέπει να κάνω. Να σπάσεις αυτή την άμυνα. Καταρχήν θα τους δώσω λίγο τυράκι. Θα τους ανεβάσω λίγο. Δείτε, θα κάνω μια κατοχή. Να τους ανεβάσω την τετράδα τους, να την ανεβάσω λίγο πιο ψηλά. Ναι. Άμα έρθει. Άμα δεν έρθει, θα βρω άλλο τρόπο. Θα βρω τον τρόπο της πλευροκόπησης και του φορτώματος. Θα βρω τον τρόπο του pressing. Αλλά pressing για να κάνεις εκεί το Μαρόκο. Όλοι οι παικταράδες αυτοί ξέρουν μπάλα. Λένε το Μαρόκο άμυνα και το Μαρόκο άμυνα και θυμίζει την εθνική. Σόμι, όχι. Μου θυμίζει λίγο. Έτσι όπως κάνει η εθνική και τέχνη να ξεφύγει από τέτοια pressing. Οι άνθρωποι ξέρουν μπάλα. Από τον στόπερ τον ένα και τον άλλο και τον τερματοφύλακα τον Πόνο. Ο Πόνο μπορεί να παίξει στον Άρη εξάρι. Ο Πόνο μπορεί να παίξει στον Άρη εξάρι. Τέτοια μπάλα ξέρει. Και κάνουνε σε όλα τα μάτς στο pressing των αντιπάλων κατά 80% αποφυγή του pressing και φτάνουν μπροστά σε καταστάσεις δύσκολες για τον αντίπαλο. Τι λέτε, το μελετήσατε το Μαρόκο. Έχετε εκεί το Γιαννακόπουλο, το χαραμοφάει στην αντένα. Το χαραμοφάει που δεν έχει ιδέα από μπάλα σε ανάλυση. Τι χρουλώνει στα μάτια. Το χαραμοφάει το Γιαννακόπουλο και μας μιλάει για πέναλτι ο Πευτοστέλιος. Περιμένει τον Σπυρόπουλο να κάνει κριτική για να συμπληρώσει. Άμα εγώ παίζω αλφα-εθνική 20 χρόνια σε τέτοιο επίπεδο, θα αφήσω τον δημοσιογράφο να μιλήσει πριν από μένα και να πει τη γνώμη του. Αλλά δεν ξέρει να μιλήσει. Από μπάλα δεν ξέρει, ιδέα δεν έχει. Από τακτική δεν έχει ιδέα. Λίγα πράγματα. Αυτά που ξέρει ο Θεός Μπελελής και ο Θεός Μωσίμος, αυτά που σε λέει στο καφενείο ο καφετζής, στα λέει και ο Γιαννακόπουλος. Δεν σου δίνει τίποτα να σου πει. Έτσι παίκτες στο πρέσινγκ που το man to man η χώρη πώς κλείνει αυτό στην κατ' τίποτα, ιδέα δεν έχει. Τζάμπα τον πληρώνει άλλος ο φελός ο Κυριακού. Φελός είναι. Φελός είναι ο Κυριακού. Αγώ το. Δεν μπορείτε να βρείτε έναν ταμπίζα, ρε. Δεν μπορείτε να βρείτε έναν άλλο παλέμαχο. Βρήκατε τον Γιαννακόπουλο εκεί πέρα, σαν τον Ρεβιθούλη. Με εκείνο τα δόντια, τα ρεά και τη μούρη, την αντιπαθητική. Λέει είναι πέναλτι, δεν είναι πέναλτι. Πήγε από εδώ, ρε, πέφτω στέλιο. Σου δώσω καγκάτσι 200 πέναλτι, να πούμε τζάμπα. Και τα πήρε και πήρε πρωταθλήματα. Κουρμπαγλά, να πούμε, σε βλέπουμε. Σε τρώμε στη μάπα στον Αντένα. Σε τρώμε στη μάπα στον Αντένα. Τον Κυριακού το φελός έβαλε εκεί πέρα τον άμπαλο. Όλοι οι άμπαλοι μαζευτήκατε στην Αθήνα, να πούμε. Όλοι οι άμπαλοι στην Αθήνα μαζευτήκατε. Λιμοκοντόρι, να πούμε. Αλιμοκοντόρι, δεν πάει να φέρει έναν ταμπίζα. Μπα να φέρει έναν άλλον, ναι. Καλό αναλυτή έχει τον Τέμι τον Νικολαίδη Νόβα. Τζάμπα την πληρώνω εγώ την Νόβα. Ο Πάγκος ξέρει περισσότερα. Και ο Πάγκος από Ευγένεια, επειδή είναι καλός άνθρωπος και χριστιανός, δεν τον εκθέτει. Για δώσ' μου κάνα δύο ώρες εμένα με την Νόβα, με τον Τέμι Νικολαίδη απέναντι. Το κάνω εγώ, αγοροπηδάει. Σηκωθεί να βγει στο πρώτο τέταρτο. Δεν δίνεται όμως. Θέλετε τους φλόρους εκεί πέρα, τον Τέμι. Ο Πάγκος το καλύτερο παιδί είναι. Για να τον πιάσει μια γρήπη, να πω εγώ, σταμάτα σύρε, τακ, ευρύτη να πούμε. Πήγα στον Εύρο προχθές. Τι πράγμα είστε κι εσείς. Πολύ ήσυχα είναι εκεί απάνω. Πολύ ήσυχα είναι. Αναλόγως πει. Πήγα Αλεξανδρούπολη. Καλή είναι. Πολύ καλή πόλη. Πολύ καλή πόλη. Και η Ορεστιάδα πολύ καλή πόλη. Αυτός εκεί που είναι από εκεί. Η καλύτερη ρημοτομία στην Ελλάδα. Που ξέρεις εσύ από ρημοτομία, ρε. Τι από σάντουις ξέρεις μόνο. Ρημοτομία. Ατρευλάμε. Πάει σε διάλειμμα, μην εκνευρίσεις κι άλλο. Ας την μπάλα ήσυχη. Πάμε στα άλλα. Έχουμε κι άλλα. Πάμε, πάμε. Κι άλλη μπάλα. Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέρκιο Πεπκανίτη, αδελφών 101 και Μάρκ Μπότσα Ριγωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνήστε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, οτιδήποτε μα οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνο στο 85-27-27 από το Στέρκιο Πεπκανίτη και του συνεργάτε του. Ενώ μέχρι το τέλο του έτου, όσοι πάτε για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer, έχετε 20% έκπτωση για κλειδί Immobilizer. Ό,τι κατηγορία και να βρει, είναι από το πιο φθηνό μέχρι το πιο ακριβό. 20% έκπτωση. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.045 με 25 λεπτά του ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολη 95,5 στο inbox σταθμού ή στο ποστάρισμα της σημερινής εκπομπής. Αν νομίζετε ότι η ασφάλεια αυτοκινήτου είναι φθηνότερα μέσω ίντερνετ, κάνετε μεγάλο λάθος. Έτσι νόμιζα και εγώ μέχρι πήγα ασφάλεια σε Ρεγκοβά στη Βούλγαρη. Εκεί με εξυπηρέτησαν αμέσως και μου βρήκαν ασφάλεια με οδική βοήθεια με 145 ευρώ το χρόνο. Μην το σκέφτεστε, παιδιά, τηλεφώνησε τώρα στο 2310 300 305 και βγείτε αμέσως κερδισμένοι και πάνω απ' όλα ασφαλείς.
Λοιπόν, με μια ματιά στη λίστα των παικτών με τις περισσότερες πιέσεις στην αντίπαλη άμυνα, πρώτος είναι ο Ουναχή, ο οποίος έχει ξεπεράσει πολύ το φράγμα του 300 pressing. Ακολουθεί ο Σαλίμ Αμαλάχ, ο οποίος μετράει και τα περισσότερα pressing ανά 90 λεπτά. Και στο Μαρόκο σε αυτήν την λίστα είναι και ο Ενεσίρη και ο Χακίμ Ζήγες. Και σε ποιο σημείο του γηπέδου την κάνουν την πίεση, που κλέβουν την μπάλα? Το pressing ψηλά. Πού πια pressing ψηλά? Σε ποιο κομμάτι του γηπέδου? Η άμυνα γίνεται σε τρία. Με τις περισσότερες πιέσεις στην αντίπαλη άμυνα. Πού, από ποια άμυνα? Την άμυνα της άμυνας, στο κέντρο ή στη δικιά μας την άμυνα? Δεν το διευκρινίζει. Γιατί άμα κάνω εγώ. Δεν στο είπα από το μυαλό. Περίμενε, ρε παιδί μου, άλλο λέω. Το διάβασα. Ωραία. Του Γαλάνη είναι αυτή η παπαριά. Όχι, καμία σχέση. Άμυνα κάνουμε σε τρεις χώρους. Την άμυνα του αντιπάλου, στο κέντρο και στη δικιά μας την άμυνα. Ωραία. Όταν λέει επιθετική άμυνα, άρα ή στην άμυνα του αντιπάλου. Διευκρίνησε το. Την άμυνα του αντιπάλου κάνει το Μαρόκο πρέσικ. Είδες εσύ το Μαρόκο να κάνει πρέσικ στην Πορτογαλία, στην άμυνα του. Είδες εσύ αυτό το πράγμα. Τα 90 λεπτά δηλαδή, πόση ώρα το είδες να γίνει? Μόνο στο πρώτο ημίχρονο. Τι ημίχρονο, ρε κόκκινε. Πίσω από την μπάλα ήταν οι άνθρωποι. Πάμε παρακάτω. Πάμε, το ξαναδούμε το μάτς. Είμαι ένα ποτό να το ξαναδούμε. Λέει άλλο. Ρε πάτε καλά, ποιος άντρας λέει αυτός? Είναι 20 χρόνια πίσω στο ποδόσφαιρο, έχει πάει σε Ελλήνη και αυτός κυκλοφορεί με τρίκυκλο. Κοίταξε, μας το λες τώρα κι εσύ, ότι κυκλοφορεί με το τρίκυκλο. Τώρα μας το λες. Καλησπέρα, Γρηγόρη Θηριό και ουρακουτάνη και τετραγωνοκέφαλε χοντροπαλά. Τη γνώμη για τον Σάντος την ξέρεις και δικαιώθηκα. Επειδή έχω φίλους Πορτογάλους και εδώ κάθε μέρα μαζί, το τι πινελί και τρώει ο Σάντος από την αρχή του Μουντιάλ δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Χοντρέ, ευχαριστώ για τον κουβά της Αγγλίας, άμπαλε και το Βοσκέ. Όσο για την Καηλή, να μπει και να μην ξαναβγεί ποτέ. Καηλία μας διόριζε κάνα. Να μιλήσουμε μετά. Παπά, να πούμε. Έχουμε να μιλήσουμε. Την Έλληνες, κυρία Καηλή. Γιανακόπουλος. Ορισμός του φραγκοφαγάνα Έλληνα παλεμάχου ποδοσφαιριστή που επιβιώνει λόγω προϊστορίας από τα μεγάλα αφεντικά του ποδοσφαίρου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ο Γιανακόπουλος στην μπάλα θα πρέπει να συνταξιοδοτηθεί. Να πάρει μια ομάδα, κάνει τον προπονητή, τον τεχνικό διευθυντή και να αφήσει τα αντένα και να μας αναλύει αυτά που δεν ξέρει να αναλύσει. Ο άχρηστος. Ο Γιανακόπουλος ο άχρηστος στην ανάλυση. Άχρηστος, όπως σας το λέω. Καλησπέρα, τον Ντάμστα τη Γερμανία. Ραπ, τι έκανε στο χωριό μου τη Νέα Χίλη? Πήγαινε στον Αλαβάντα και στην παραλιακή. Ελπίζω να σύμπησε καλό κρέας. Έχουμε καλά φαγάδικα εκεί. Έχει έξω από την Αλεξανδρούπολη. Αϊ Γιώργης λέγεται εστιατόριο, από τα καλύτερα στην Ελλάδα. Η Χιλή, όχι, μέσα στην πόλη μου. Οριστιαδίτη. Φοβερό, Μουσάτο. Τρομερό. Πολύ καλή ανάλυση των αγώνων κάνει ο Μπορμπόκη ο Βασίλη. Πολλά κατά την μπάλα. Α, άλλο παικταρά, ο Βασίλη ο Μπορμπόκη. Βέβαια κάνει. Εκπληκτικός αναλυτής. Ο Βασίλης ο Μπορμπόγκης, καταπληκτικός αναλυτής ποδοσφαίρου. Το ότι κάποιος θα είναι καλός ποδοσφαιριστής, ναι, δεν σημαίνει ότι. Και πρέπει να το φάγω στη μάπα. Μισό λεπτό. Λοιπόν. Θα δικαιολογήσω αυτό που λέω. Για πες μας. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να γίνει απαραίτητα και προπονητής, ναι, ή ότι μπορεί να κάνει και ανάλυση αγώνων. Και τι πρέπει να το φάω στη μάπα, όχι, ρε φίλε. Τον τρώω στη μάπα. Κάποιοι μας, το έχουν και κάποιοι δεν το έχουν. Τον τρώω στη μάπα από τον Γιανακόπουλο. Το Μπορμπόγκη και τον Ταμπίδη κάτι δεν σου λέω. Το Μιχαλίτσο κάτι δεν σου λέω. Που είναι παικταράδες στην ανάλυση. Κι άλλους έχει. Ο Τσουρέλας θα σας αναλύσει. Τι θες. Το Γιανακόπουλο δεν έχει σαν μπαρμπαδάκι εκεί γίνει. Καλησπέρα μου. Πιο μικρός 10 χρόνια από μένα είναι. Σαν γέρος είναι. Ένα κομπολόι του λείπει. Και ένα ντολμαδάκι με μια αλιά και ένα ούζο. Άντε ρε βγει από εδώ πέρα. Καλησπέρα ομορφόπεδα. Το Μαρόκο πώς το βλέπετε? Θα περάσει το τελικό? Έχει πιθανότητα να το πάρει? Τώρα, έτσι, όπως το έπρεξε, έχω παίξει να κατακτήσει το Μουντιάλ. Όπως έχει τρέξει το Μαρόκο έτσι τόσο πολύ. Δεν ξέρω αν μπορεί να τη βγάλει 90 ή 120 λεπτά. Εκείνο που ξέρω είναι ότι μπορεί να φάει μαζεμένα γκολ το Μαρόκο. Να φάει μαζεμένα. Τώρα μπορεί να φάει μαζεμένα γκολ το Μαρόκο. Τώρα μπορεί να φάει μαζεμένα. Να μην πιάσουν αυτά. Συνέχεια δεν πιάνουν. Και τόσο άμυνα είναι κούραση κόκκινη. Φυσικά. Μεγάλη κούραση. Εγώ είδα στο Μαρόκο τα τελευταία 20 λεπτά ήταν κατατροπωμένοι οι παίκτες. Κάπου και οι τρεις αλλαγή ήθελαν. Και οι τρεις. Και οι τρεις και οι δυο μπροστινοί πλαϊνοί. Θέλανε αλλαγή. Ραπ παίκτες όπως ο Ρονάλντο με τεράστιες ηγετικές ικανότητες, είτε τους παίρνουν και παίζουν βασικοί, είτε δεν τους παίρνεις καθόλου. Διότι αν τον έχεις στον πάγκο και σκοράρει, κάνει τον προπονητή ρόπα και τον εκθέτει. Ναι. Ο Σάντος με την επιλογή του να μην το ξεκινάει ένα στάδιο σε όλη την Πορτογαλία, ναι, παραμονές του αγώνα με τον Μαρόκο. Ο Σάντος αρχηγός της Πορτογαλίας. Φυσικά. Είναι δηλαδή αυτός που στο στράτευμα. Είναι ο διοικητής του τάγματος. Ωραία. Άμα δεν το θέλετε, διώξτε τον.
Ο Ρονάλντο φταίει. Την έκανε μπουρδέλο την Πορτογαλία. Ο Ρονάλντο την έκανε. Την έκανε ο Σάντος. Έξυπνοι όλοι. Λοιπόν. Και α σεβαστούμε τον Ρονάλντο, τον έβαλε στο 51ο λεπτό. Μια φορά κούμπησε την μπάλα, το χάσε. Μία. Μία φορά μόνο. Μία. Στο άλλο παιχνίδι έλεγε Αγγλία. Και λοιπόν, καλύτερη ήταν η Αγγλία. Και τι έγινε. Δεν διαφωνώ. Λοιπόν. Πρώτο. Αυτή η κατάρα που λένε το πέναλτι. Γιατί έχει κακή παράδοση με τα πέναλτι. Πώς γίνεται, ρε φίλε, δηλαδή. Θα στα βάλει, ρε κόκκινε, τι να κάνω εγώ τώρα. Πάω το χτυπήσω εγώ τον πέναλτι. Αυτό σου είπα, ρε κόκκινε. Τι να κάνουμε τώρα. Ένα παίκτη αυτή τη κλάση. Ναι. Υπάρχει περίπτωση ότι επηρεάζεται ψυχολογικά από το άγχος και να χάνει τέτοιο πέναλτι. Τι άγχος. Από το άγχος. Το πρώτο πέναλτι γιατί δεν έχει άγχος. Δηλαδή, ένα γιατρό πάει να ξεκινήσει γυναικολόγο. Τι απαρτεύει. Κάτσε, ρε κόκκινε. Δέκα γένε στην 11η θα έχει άγχος, στι 10 δεν θα έχει δηλαδή. Ανάλογα το ιδίο δηλαδή τη γυναίκα. Πώ θα έχει. Πε μα να καταλάβουμε. Δηλαδή. Για όνομα. Τι για όνομα του θέλει. Δεν ξέρετε τι πήγε να κάνει. Ούτε αυτό ήξερε να αναλύσει ο πευτό τέλειο. Τι πήγε να κάνει ο άλλο. Τι πήγε να κάνει ο Κέιν. Ξέρετε τι πήγε να κάνει ο Κέιν εκεί. Ξέρει, εμένα μιλάνε, εμένα. Μην κοιτάζει. Ξέρει τι πήγε να κάνει. Ξέρετε. Να το σκοτώσει. Να σκοτώσει. Τι είναι εσύ. Τα πέναλτι που χτυπάει. Χουλικάν είναι όμως. Θα τα μ' ακούσεις ή όχι. Τα πέναλτι που χτυπάει ο Χάρι Κέιν είναι δυνατά ψηλά και σε γωνία. Μάλιστα. Δηλαδή και σωστά να πέσει ο τερματοφύλακας. Είναι στην πάθη σε γωνία τώρα. Τι πήγε να κάνει, ναι. Ρε άμπαλε, ξέρεις τι πήγε να κάνει. Πήγε να σουτάρει ψηλά. Πήγε να σουτάρει στο κέντρο. Στο κέντρο και ψηλά. Υποψιαζόμενος ότι ο τερματοφύλακας θα πέσει από μια γωνία. Γιατί παίζουν και στην ίδια ομάδα. Ναι. Και το πέναλτι που το σούταρε ήταν να πάει στο κέντρο. Όπου το έστρεψε στο κέντρο, στο 1 μέτρο, 1,20, 1,50, 1,70, θα έμπαινε γκολ. Του βγήκε το πόδι, έβγαινε μπάλα out. Ο στόχος του ήταν στο κέντρο του γηπέδου και ψηλά. Κέντρο της εστίας. Στο κέντρο της εστίας και ψηλά να χτυπηθεί τον πέναλτι. Και πήγε απάνω. Δεν σημάδεψε η γωνία. Φοβήθηκε τη γωνία. Φοβήθηκε τη γωνία. Το φοβήθηκε. Ο φόβος του τερματοφύλακα τον έκανε να το χτυπήσει έτσι τον πέναλτι. Όταν κάνετε ένα πέναλτι, είναι out. Μεγάλο ρόλο παίζει και ο τερματοφύλακας. Εδώ ο Χριστίδης μου είχε πει στο τελικό του 70 έκανε ολόκληρο σχέδιο και ανάγκασε το Κούδα να χτυπήσει το πέναλτι από τη μεριά που δεν τα βάλουσε καλά ο Κούδα στα πέναλτι. Πήγε γωνία και το στείλε out. Ή θα μου το στείλε σε αυτή τη μεριά για να το πιάσω ή απ' την άλλη ήμουν 30-70 να το χάσει να το στείλει out. Με κινήσεις που έκανε. Πας σαν το βλάκα το πέναλτι. Υπάρχουν πεναλτίστες τερματοφύλακες. Το φοβήθηκε ο Κέιν. Ο Μπόνο. Ο τερματοφύλακας της Κροατίας. Ναι. Πεναλτίστας είναι. Αυτό της Αργεντινής. Πεναλτίστας είναι. Έχει τερματοφύλακες πεναλτίστες. Γι' αυτό οι προπονητές τους αλλάζουν το 119. Το έκανε πρώτη φορά ο Φάντροκ με τον Χριστίδη. Και ακολούθησαν λίγοι, αλλά οι περισσότεροι δικαιώθηκαν που βάλανε τους πεναλτίστες, τους τερματοφύλακες να πιάσουν τα πέναλτ. Τι με κοιτάς, καλώς είμαι. Μια χαρά είσαι. Εντάξει. Μια χαρά είσαι. Πάντως ο Ντεσάμ καλά το πήγε. Ποιος? Ο Ντεσάμ καλά το πήγε. Ο Σάουθγκέιτ το πήγε καλά. Γιατί για μένα το μεγαλύτερο λάθος ήταν η αλλαγή του Ζακ. Δεν βγαίνει. Ο παίκτης ο οποίος έχει δημιουργήσει τα περισσότερα προβλήματα. Δεν ξέρεις τι είχε ο Ζακ. Σε αυτή την άμυνα δεν φάνηκε να έχει κάτι. Έχει τραυματισμό ή όχι. Δεν φάνηκε. Μπορεί να κουράσει και δεν ξέρω. Ενώ αντίθετα η Πορτογαλία, η Βραζιλία μπορεί να αποκλείστηκε. Οι αλλαγές δεν το είδες. Ταξίδιο. Οι αλλαγές του προπονητή ήταν. Η Βραζιλία δεν την είδα. Ήμουν καβάλα. Δεν το είδα. Σωστές. Δεν το είδα. Τι α πούμε, ένα μάτσο δεν το είδα. Δηλαδή τώρα. Τι τελικό βλέπεις. Ούτε με νοιάζει. Εσύ. Τι παίζουν. Παίζει Κροατία, Αργεντινή. Ναι. Και Γαλλία. Α, η Αργεντινή, Γαλλία. Μαρόκο. Τα φαβορή βλέπω. Αυτό θα είναι το καλύτερο. Όχι, εγώ θα το Μαρόκο στο τελικό. Για να πάει κόντρα σε όλους. Όχι, θέλω κόντρα να πάει, ναι, ένας... Ένα outsider. Ένα outsider θέλω, δεν τους θέλω. Αλλά βλέπω ότι δεν θα αντέξει το Μαρόκο. Βλέπω ότι τώρα δεν θα αντέξει. Δεν έχει άλλη γοητεία να βλέπεις Μέση, Εμπαπέ. Και εγώ δει, σε τόσα πρωταθλήματα. Ρε φίλε, αυτό που διακυβεύεται είναι κάτι τεράστιο. Είναι το θέλω να δω το Μαρόκο την το άμυνα. Και το μέλλον. Την άμυνα σε τελικό πώς θα την παίξει. Και άμα φάει γκολ πώς θα αντιδράσει. Θα προηγηθεί, τι θα γίνει. Καλό ήταν να προηγηθεί το Μαρόκο. Το μεγάλο πρόβλημα ναι. Της Γαλλίας είναι ότι αυτή τη σχολή που τη φτιάξανε στο Μαρόκο την έχουν φτιάξει Γάλλοι τεχνοκράτες.
Μπορεί να σου σταματήσει την μπάλα, μια ώρα μιλάμε για μπάλα. Βεβαίως. Έχουμε χάσει κόσμο τώρα. Δεν χάνουμε κόσμο. Έτσι λέω εγώ. Όχι. Εγώ ξέρω τι θέλει ο κόσμο έτσι. Όχι. Τα μπούτια τη Καήλη. Περίμενε. Δεν τα μπούτια. Τα μπούτια, ωραία μπουτάκια. Ωραία γυναίκα. Τ' αρέσει. Ζήκα, πολύ ωραία γυναίκα. Τι πολύ ωραία. Κομμενάρα είναι. Ωραία γυναίκα λε. Του είπα έτσι, πολύ. Απλά ωραία. Το λε. Πώ να το πω. Απλά μια ωραία γυναίκα. Είναι πολύ ωραία γυναίκα. Δεν πέρασε και από δέξω. Να πετάξει τα σκουπίδια. Υπάρχει, αλλά έχω μια απορία. Τι απορία. Γιατί την Καήλη. Τι γιατί την Καήλη. Ρε φίλε, έχει γίνει ντόρος. Ναι. Ότι ο Κελαϊφή και οι Καταγιανοί έχουν δωροδοκίσει το σύμπαν ολόκληρο. Καλά κάνανε. Έτσι πήρανε το. Έτσι πήρανε τη. Λοιπόν, έτσι πήρανε τη διοργάνωση. Καλά κάνανε. Άμα δεν δωροδοκίσει, πώ θα κάνει. Και πολλέ άλλε διοργανώσει. Πώ θα κάνει δουλειά, άμα δεν δωροδοκίσει. Ναι. Τώρα ξαφνικά τι έγινε, δηλαδή. Αποφάσισε η Καηλή για τον Μπουτιάλ. Εγώ δεν λέω ότι δεν έκανε. Δεν έγινε δωροδοκία. Έγινε. Έγινε, ωραία. Όλοι οι υπόλοιποι που τα πήρανε. Με νοιάζει εμένα, είναι κόκκινο. Δηλαδή, εγώ άμα κάνω την εφορία απάτη και άλλοι χίλιοι επιχειρηματίε, διότι πιάσατε από γιατί δεν πιάσατε του χίλιου, την έκανα. Δεν σου το είπα αυτό το πράγμα. Τι με είπε. Το βασικότερο ερώτημα είναι άλλο. Ποιο. Ότι γίνεται κάτι γιατί κάνουν σωστά τη δουλειά του και κατευθείαν πάνε και την πιάνουν με τη γίδα στο πλάτη, στην πλάτη, που μάλλον είναι τα καρφωτή. Εντάξει. Φυσικά και για τα καρφωτή. Λοιπόν. Και την πάνε μέσα. Ωραία, την πάνε μέσα. Πότε θα την βγάλουν έξω. Άμα κάνει ένα απλό ερώτημα, τώρα να ανοίξει γραμμέ. Ναι. Εγώ λέω το 1000% θα πει ότι δεν γίνονταν ποτέ. Πού να γίνει. Στην Ελλάδα θα πιάνε ποτέ κανένα με τα λεφτά. Γιατί δεν τον πιάνει στην Ελλάδα. Δεν θα πει γιατί να τον πιάσει. Αφού άμα έχει λεφτά κάποιο στην Ελλάδα, ο νόμος λέει ότι σώνεται. Γιατί να τον πιάσει. Οι νόμοι έχουν φτιαχτεί στην Ελλάδα έτσι, ώστε να υπάρχει παράθυρο να σωθεί ο απαταιώνα που έχει πολλά λεφτά. Γιατί να τον πιάσει. Αφού ο νόμος εδώ είναι διαφορετικό. Κοιτάξτε. Να μη σε κοιτάω, ωραία, κοιτάω την πλάτη. Γιατί να τον πιάσει στην Ελλάδα. Φίλε, συγγνώμη, όταν κάποιο κάνει ένα έγκλημα οικονομικό. Άμα κλέψει πολλά λεφτά στην Ελλάδα, δεν σε πιάνουν. Σε πιάνουν, αλλά σε αφήνουν. Άρα, όσοι θέλετε να κάνετε απάτη, κάντε τη σωστά. Όχι σιλικατζίδικα. Σιλικατζίδικα θα σα πιάσω. Τι, α αλλάξω εγώ τώρα τον νόμο στην Ελλάδα, τι είμαι εγώ τώρα. Φυσικά και δεν την πιάνανε. Θα τα κεμάγκησα. Εκεί την πιάσανε, είναι άλλο κράτο. Δεν σε λυπεί αυτό. Όχι, με ευχαριστεί. Προσαρμόζομαι σε κάθε μέρο που είμαι, προσαρμόζομαι. Γιατί είμαστε εκατομμυρίου και δεν το ξέρω. Γιατί μα δίνεται η ευκαιρία και είμαι και εμεί απαταιώνε. Τι κάθε στο σπίτι μετά τι 4. Κάνε κάτι. Κάνε επαφέ, το να τάλω, πάρει κανένα έσπα, κάνε καμιά απάτη, καμιά κοκκίνα. Πάει. Τι κάθε σε νοικοκυρά, άχρηστο είσαι. Το να φάω, ξέρω εγώ, το προποτζή 20 ευρώ ή ξέρω εγώ, ένα κασετό βρογίπτο κτλ. Τι άλλο. Πυροβολήσει ο άλλο. Ή κάνεις δουλειά ή δεν κάνεις. Εγώ τη γούσταρα την Καήλη. Είναι υποκριτικό αυτό που οι βρωμιάριδες οι Έλληνες τη βρίζουν. Όλοι οι βρωμιάριδες, οι άπλητοι Έλληνες, εμείς δηλαδή, και εγώ μαζί, που αυτό θα το κάναμε όλοι, θα αρπάζαμε τα λεφτά και κατηγορούμε τη γυναίκα γιατί τα πήρε. Αυτοί που ακούν την εκπομπή, κάποιοι βρίζουν την Καήλη και κάποιες γυναίκες τη βρίζουν γιατί είναι ωραιότερες, είναι χειρότερες σαν γκόμενες. Αυτές που βρίζουν την Καηλή είναι εγκόμενες, γυναίκες. Θες τη χαρά πήραν, γιατί είναι εγκομενάρα η Καηλή. Και χαρήκανε τώρα αυτές. Οι πόντιες, οι καμιλοκόλες που πιάσαν την Καηλή. Αλλά και άντρες υπάρχουν που βρίζουν. Η ερμηνεία σου μεταλλεύει. Ποια ερμηνεία ρε κοκκίνα. Από ζήλια, επειδή είναι εγκομενάρα οι άλλοι. Οι άλλες που δεν είναι ωραίες, οι μέτριες είναι. Λέει καλά να πάθει η Καηλή, αλήθεια κτλ. Οι ίδιες θα τα παίρναμε. Αν είχαν και κανένα άντρα, κανένα σύντροφο, κανένα γκόμενο που ήταν να τα πάρει. Θα λέγανε τα πάρει. Και αυτοί που ακούν πόδικα τώρα που γυρνάνε από τις δουλειές δεξιά και αριστερά, άμα ήταν αυτή η θέση της Καηλή, τα παίρνανε. Και εσύ δεν τα παίρνες, και εγώ δεν τα παίρνω. Και ο Κουλιανός δεν τα παίρνει. Ένας δεν τα παίρνει μόνο. Ένας εδώ μέσα. Ο Πάγκος. Ο Πάγκος. Ξέρεις γιατί δεν τα παίρνει ο Πάγκος. Από το φόβο του. Μην το τιμωρήσει ο Άγιος Φανούριος και τον πάει στην κόλαση 80 χρόνια και τον καίει την ψυχή. Ο Βελζεβούλ το βάλει στο αυτό και το ψήσει να πούμε. Και είναι νοστιμούλης. Τον αποθέωσε, τον έθαψε. Από το φόβο του. Όποιος δεν θα τα έπαιρνε τα λεφτά, από φόβο δεν θα τα έπαιρνε. Άρα όχι επειδή είναι καλός άνθρωπος. Από φόβο. Εμείς που δεν έχουμε πάρει λεφτά, από φόβο δεν τα πήραμε. Γιατί αν μάθει ότι πήραμε λεφτά, θα χαλάσει η καριέρα μας. Και δεν έχουμε κάποιο μπάρμπα από πίσω να μας ταΐζει. Κάνα Μητροπολίτη να τον χαϊδεύουμε το Μούσι και να του λέμε τι καλός άνθρωπος που είναι. Τελείωνε κόκκι. Άιτε. Τι να τελειώσω. Εγώ συμπαρίσταμαι στην Καηλή, μαγκιά τη,
Τώρα βέβαια ζημιά θα γίνει η γυναίκα γιατί την πιάσανε. Την πιάσανε σε λάθος χώρα. Εγώ πιστεύω ότι κάτι κρύβεται όμως. Δηλαδή υπάρχει μεγαλύτερο ψάρι. Μη. Σοβαρά μιλώ. Την καρφώσανε. Εντάξει. Προφανώς δεν έδωσε κάτι. Κοίταξε. Θα μιλήσουμε ανοιχτά. Κάπου δεν έδωσε λεφτά. Κάπου δεν έδωσε κανένα παραμύθι για να μην μιλήσει κτλ. Είχα ένα γνωστό κάποτε, ένα βλάκα. Άνοιξε να πούμε το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ένα αυτό που κάνουν μασάζ. Ναι. Δεν κάνουν μασάζ όμως. Τους καηδεύαν τους άντρες. Τέλος πάντων κάνουν και άλλα πράγματα. Διαδικούν και μικρά παιδιά, μην λέμε. Μα έχουμε ευθύνη. Πάω μια μέρα έξω. Στο στρατηγάκι δούλευα εγώ. Περνούσα από εκεί έξω. Το βλέπω μια μέρα τα μάτια του σαν του Πάρλα του ηθοποιού. Ξέρεις τον Πάρλα τον ηθοποιού. Ο Χρήστο Πάρλα. Τώρα γνώρισα την κόρη του Πάρλα. Λέει εσύ που λες για τον παπά μου για τα μάτια. Ναι. Τι γέλιο λέει. Θα σε κάνω τα μάτια σαν του Πάρλα λέει του ηθοποιού. Λοιπόν. Το βλέπω με τα μάτια του Πάρλα. Μπλε μαρέ να πούμε. Κούτσενε κιόλα. Τι έγινε. Λέει. Είδα κάτι τα βατζίδε. Δεν είχε με δύο. Γιατί σε δίρα. Γιατί δεν είναι προστασία. Δεν είναι προστασία. Ήθελε μόνο στα δίκτυα. Τον πλακώνει, μπράβο. Η ελέγχα τότε δεν ξέρω ποιοι ήταν. Ποια χώρα ήταν δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι. Τον πλακώσαν τέλος πάντων στις γροθιές. Τον κάνανε και το πόδι λίγο να κουτσένει. Μετά από λίγο το βλέπω συγχαρίστηκε. Βλέπω και ένα γορίλα μέσα. Λέω αυτό τι είναι. Ο αρχηγός είναι αυτό που με δίνανε. Λέει τον έβαλα εδώ υπεύθυνο. Αντί να παίρνω 100 ευρώ, παίρνω 80. Σε 6 μήνες βλέπω το περιπολικό έξω από το μπορτέλ. Τον βλέπω, όχι δαρμένο αυτή τη φορά, αλλά με τη χειροπέδα. Τον βλέπω μετά βγαίνει και τα λοιπά. Τι έγινε, του λέω. Να λέει, δεν τάισα την αστυνομία. Λέει, ναι. Του λέω, μα δουλειά είσαι να κάνει, μα αδερφέ μου. Με συγχωρείς. Έτσι και καηλή, φαίνεται. Τι γέλας. Πήγε να κάνει δουλειά ο άλλος μόνο του. Το πλαγώσαν οι μπράβοι. Το πιάσαν οι αστυνομικοί. Πάμε παρακάτω, λες και τι έγινε. Πάντως είναι δράμα ότι. Τι δράμα είναι, μια χαρά είναι όλα. Είναι δράμα. Δώσαν τόσα λεφτά για τα Αργιανή για να το πάρουν. Οικονομήσαν. Δεν θα δωροδοκίσουν 5 λιγούριδες 10 να έχουν πόστα και τα λοιπά. Ποιο θα δωροδοκίσουν εμένα που είμαι στο Μετρόπολη 8 και 2 το μεσημέρι μαζί σου. Τι με κάνει εμένα με δωροδοκίσει. Και εγώ στον Καρατζαφέρη 6 ώρα να πω με τον Αβραμίδη. Το show, τι θα γίνει εκεί. Α, σε ρε κόκκινε πάνω παρακάτω. Τα περισσότερα λεφτά πήρε ένα πάντω. Ποιο τα πήρε. Και καλά ξύγει. Ο David Beckham. Τι έκανε ο Beckham. Τι δημόσιε σχέσει του κατάλληλα. Δημόσιε σχέσει. Βεβαίω. Αυτό είναι νόημα. Φυσικά. Εντάξει. Πληρώθηκε. Εντάξει. Καθαρά και ωραία. Ωραία. Το θέμα είναι αν το σηκώνει η δική σου. Γιατί οι τόσοι νεκροί που έχουν χαθεί εκεί. Αν σηκώνει τη δική μου. Αν το σηκώνει η δική σου. Α, η δική μου αν σηκώνεται. Αν το σηκώνει η δική σου. Ναι. Γιατί υπάρχουν κάποιοι φραγμοί σε κάποιου ανθρώπου. Δεν πειράζει. Και εσεί σκοτώσατε τόσε χιλιάδε κόσμο χριστιανοί για να φέρετε τον χριστιανισμό στη γη. Εσεί φάγατε κόσμο λάκα. Τι να κάνω. Η ηθική δεν έχει αυτά. Αυτά δεν έχει ηθική. Και άλλοι που γίνανε πρόεδροι ομάδων παλιότερα και τώρα κτλ. Πάψαν κοσμάκι και πατήσαν επιπτωμάτων. Τι να κάνουμε δηλαδή. Χρόνια πολλά στον Σπύρο τον Ιορδανόπουλο που λέει χρόνια πολλά κόκκινε μόνο για να σου πούμε χρόνια πολλά γιατί σήμερα γιορτάζει. Ποιο είναι ο Σπύρος ο Ιορδανόπουλος. Ακράτειος, θέλει μου. Πλήρωσε για να δώσει για να το πούμε χρόνια πολλά. Όχι. Υπάρχει μια. Καλησπέρα Γρηγόρη, άκουσα να πάνω... λέει ό,τι θέλει ο Στελάρας. Ήταν εξαιρετικό στην ανάλυση. Όχι σαν τον Ραπτόπουλο τον Άμπαλο. Όπα. Ο Στελάρας. Ναι. Τι ομάδα είναι ο κύριος που. Ολυμπιακός. Ολυμπιακός είναι. Ε, βέβαια. Έπεφτε με ραδιενέργεια ο Στελάρας. Έπαιρνε τα πέναλτι που του δίνει ο Γκαγκάτσης εκεί και ο Τεβεκέλης. Πήραν στον Πάοκ αυτού θα πούμε. Εντάξει. Έπεφτε ο άλλος, έπαιρνε τα πρωταθλήματα τη χούντα του. Αυτό με το Στέλιο, το πεφτό Στέλιο. Αφού είναι Ολυμπιακός. Εγώ δεν είπα ότι ο Γιανακόπουλος ήταν παιχταράς. Παιχταράς ήταν. Καμία σχέση τώρα με το. Πεφτό Στέλιο ήταν όμως, θα έπαιρνε κάλπι για τα πέναλτι. Και από την άλλη μεριά ανάλυση. Ούτε ανάλυση ούρων δεν μπορεί να κάνει. Γιατί την Καηλή, διότι από κάπου θα πρέπει να αρχίσουν. Άρχισαν από την πιο αφελή που είχε δώσει δικαιώματα, λεφτά στο σπίτι, κινητά κτλ. Λίγα τα λόγια του για τον Πάγκο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αξιοπρέπεια που δεν είναι σε τα μούτρα του. Ποια φωνή κινουμένων σχεδίων έκανε ο Πάρλας. Ποια φωνή. Το Σαΐνι έκανε. Δεν το θυμάμαι. Έκανε, ναι. Ο Πάγκος είναι το καλύτερο παιδί εδώ μέσα. Απλά έχει φόβο Θεού κι αυτό. Και τι σημαίνει φόβο Θεού. Ναι. Αυτό που κάνει η γιαγιά δεν πας. Ότι άμα κάνουμε κάτι. Δεν είναι. Παραμύθι μεγάλο. Δεν είναι αυτό. Τι είναι. Πέτρος να μάθουμε. Δε αυτό, δε αυτό, τι είναι. Δεν είναι αυτό. Δε αυτό, δε αυτό, πέτρος. Δεν είπα δε, έβαλα για ένα νι. Έβαλε σε τον νι, δεν τα άκουσα τον νι. Εγώ μπορεί να βγάλω. Τι ήταν αυτό.
Δεν είναι αυτό. Άλλο, δεν υπάρχει. Ο Θεός να το φοβάσει γιατί. Αφού είστε θεοφοβούμενοι. Δεν είστε θεοσεβούμενοι. Θεοσεβούμενοι. Αν είστε σαν θεοσεβούμενοι, θα σκοτώνατε ο ένας τον άλλο περισσότερο. Κάποιο πρέπει να είναι θεοσεβούμενο. Είστε θεοφοβούμενοι, σας το πέρασε καλά η θρησκεία. Θα φοβάστε να πούμε. Σας έδωσε και μια μετάνοια μετά. Ό,τι καθάρματα είστε να σας τα συγχωρεί. Τέτοιο παραμύθι ούτε στον παράδεισο του παιδιού δεν έχω διαβάσει. Άλλο λέγει, τι θέλει. Διάλειμμα. Διάλειμμα έχει κιόλα. Του αδερφού Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το όχημά σας, αρκεί να κρατάτε την άδεια κυκλοφορία στο χέρι, να τηλεφωνήσετε στο 18133 και όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας παράλληλα την καλύτερη τιμή της αγοράς. Και όλα αυτά με τηλεφώνημα στο 18133 ή στο axa.gr. 9.55 και να το μήνυμα στο 54.045 με 25 λεπτά του ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολη 95,5 στο inbox σταθμού ή στο ποστάρισμα της σημερινής εκπομπής. Το Κεκριμπάρι αποτελεί σημείο αναφοράς στη ρετσίνα από το 1939. Είναι η πρώτη ρετσίνα που δημιούργησε το Ηνοποιείο Κεχρής. Το μοναδικό σε αυτή την κατηγορία τιμής με περισσότερες από 50 διεθνείς διακρίσεις. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν ότι την απολαμβάνουν, η ρετσίνα Κεκριμπάρι άνοιξε τον δρόμο για την αναγέννηση αυτού του σπουδαίου ελληνικού παραδοσιακού κρασού, αφού παράγεται από 100% ροδίτη και αποτελεί ένα από τα πιο αυθεντικά ελληνικά κρασιά. Δόκτωρ Κλάους ο Χρήστος Πάλας, την επόμενη φορά θα κάνει το σκριν. Την επόμενη φορά, λέει ο Γιώργος. Την επόμενη φορά, πέθανε ο Πάλας. Γι' αυτό λέει την επόμενη φορά. Τεμέκ, όλοι μιλάνε για τους 6.000 νεκρούς για να γίνει το Μουντιάλ και ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Ότι όλες οι κατασκευαστές εταιρείες για τα γήπεδα είναι από την Ευρώπη, ούτε ο λόγος. Αφήστε ρε τάχα μου ότι νοιάζονται για τον εργάτη από Ινδία και Πακιστάν που πέθαναν. Και κάτι ακόμη. Ευτυχώς που δεν είναι ο Καρυπίδης καμία φωτογραφία με την Καϊλή, γιατί ο Κυριάκος με τον Γιώργο φανταστείτε τι θα λέγανε σήμερα. Ο Κυριάκος ποιος είναι. Α. Ο Θωμαίδης με τον Μπούζο δηλαδή. Τι θα λέγανε. Άμα ήταν με το Μαρινάκι, τι θα λέγανε. Σωστό. Τώρα που ήταν με. Τι φταίω, Σαββίδη. Πήγε στα μπουζούκια και με την Καϊλή, δεν πήγε. Πες του να μην κάνει. Κάτσε λίγο, ρε, περίμενε. Πώ τι πήγε με την Καϊλή. Ποιος. Ο Σαββίδη. Ω φίλη, ω τι πήγε. Δεν γνωρίζω. Τότε τι διαβάζει το πήγε. Τι είπαμε, κάτι κακό. Αφήνει υπονοούμενο άλλο ότι πήγε με την Καϊλή. Πώ τι πήγε. Θεσμικά, ρε, παιδί μου, τι. Δεν γνωρίζω. Ο ένα ήταν πρόεδρο του Πάου και ο άλλο ήταν Πασόκα, α πούμε. Πασόκ ήταν η Καϊλή. Υποτίθεται τώρα τελευταία πατέρα. Δούλευε και σε ποια κανάλια δούλευε. Το Μέγα δούλευε. Ναι. Μπράβο. Ωραία ματάκια δεν είχε. Γι' αυτό την πήρε. Κάποια στιγμή δούλευε και από τον Κοντομινά. Τον. Τον Κοντομινά. Ωραία. Τώρα πώς θα κάτσει μέσα δηλαδή. Αν αποδειχθούν όλα αυτά. Και άμα κάτσει μέσα κάνα χρόνο και τα πάρει τα λεφτά. Θα έχει θάψει πουθενά. Τα πήραν τα λεφτά. Τα πήραν τα λεφτά. Τα πήραν τα λεφτά και μάλιστα ο εισαγγελέα εδώ. Διέταξε να διπλεθούν όλα τα περιφερειακά στοιχεία. Σε εγγυρία του Αρίου Πάγου. Κύριε φίλε, σοβαρά. Είναι. Κατευθείαν ανταλλαγιστικά, βέβαια, πήρε το όλοι από πάνω. Να μην κάνει πλάκα με το θέμα τη Καϊλή, να προσέχουμε ποιου ψηφίζουν. Όχι τα λαμπερά. Αυτού που ψηφίζετε είναι αυτοί οι οποίοι θα μα κάνουν τη δουλειά τη στραβή. Αυτού που ψηφίζετε, αρχιλαμόγια που στέλνετε μηνύματα εδώ πέρα. Ψηφίζετε αυτοί που σα βολεύουν. Και μέσα σε αυτά τα λαμόγια είμαστε κι εμείς. Όλοι είμαστε λαμόγια. Και είστε λαμόγια. Η ψήφο σας δεν έχει να κάνει με το κοινό συμφέρον, ούτε με την εξωτερική πολιτική, ούτε με τίποτα. Έχει να κάνει με την τσέπη σας. Λαμόγια πολιτική, λαμόγια πολίτες. Είμαστε όλοι χώρα λαμογιών. Οπότε, σαν λαμόγια που είμαστε, απαγορεύεται την κυρία Καϊλή να την πιάσουμε στο στόμα μας. Εντάξει. Μπορεί αυτή είναι αρχή λαμόγιο, αλλά σαν αρχή λαμόγιο θα πρέπει να τρέχουμε πολύ ψηλά στην ιεραρχία. Μόνιμοι λοχίες της λαμογιάς. Έχετε μούτρα και μιλάτε. Παρακάτω, λέγε. Α, εξής από τη Νέα Σμύρνη. Έχει καιρό να. Αντί να βάλουν σχολιαστή τον Βασίλη τον Μπορμπόκη ή έστω τον Ταμπίζα, όπως λέει και ο διπλανό. Βέβαια. Πήγαν και βάλουν τον Γιανακόπουλο, το οποίο η σχέση με τον Ποδόσφαιρο είναι η σχέση του Πατριάρχη Βαρθολομίου με τη heavy metal. Έτσι, καλά λέει. Καλά λέει ο άνθρωπος. Ρεζίλη το σκυλιόν ο αντένα με τον Γιανακόπουλο. Δεν μαθαίνει κανείς τίποτα. Α, είναι και αντιπαθητικό. Έχει και μια φωνή ηλίθια. Ρουφιανίστηκε η φωνή, τι να σου πω, μια φωνή απαράδεκτη. Σου πάει τα αυτιά να πω. Έχει και σαν μπαρμπαδάκι έχει γίνει, έχει γεράσει, έχει γίνει σαν μπαρμπαδάκι. Α, μπαρμπαδάκι έχει γίνει. Άλλο λέγε.
Θα ανοίξει γραμμές. Νομίζω ότι καλό είναι να ανοίξει γραμμές. Πάντα άνοιξε γραμμές εδώ να πούνε οι τίμοι οι Έλληνες εδώ που μας ακούνε. Πόσο άτιμοι είναι αυτοί οι Γαλλοί. Καθίστε καλά. 2-31-0 όλα 90. Καθίστε καλά, λαμόγια. Μιλάτε, το ίδιο θα κάναμε όλοι. Κόκκινε ή τι θα κάνεις. Θα τα έπαιρνες. Το πιο πιθανό. Μα σου θα μιλάς. Τι να πω, ψέματα. Δεν είναι ούτε ναρκωτικά ούτε παιδεραστία. Βέβαια. Σου λέει για να πάρει το. Άμα δεν είναι ναρκωτικά και παιδεραστία, για ποιο λόγο να μην τα πάρω. Σωστό. Οπότε τα παίρνετε κι εσείς κύριοι, εσείς που βρίζετε οι γυναίκες στην Καϊλή, τη βρίζετε επειδή είναι ωραία αγκόμενα. Δεν τη ζηλεύετε. Ό,τι κάνατε οι άντρες με το Πασχαλάκι. Η ζήλια σας έφαγε. Τι. Επανέρχεται του Αλέξανδρου που κράζει τον Ανατόπουλο και τον Γιανακόπουλο. Λέει, ρα πες μας εσένα πώς βόλεψε ο Ζέρβας, ο ΑΕΟ. Ο Ζέρβας, κοίταξε, μου είπε ο Ζέρβας, θες να πας στο TV100. Και του λέω του Ζέρβα, όχι πάνε κανέναν αποτυχημένο διευθυντή να πάρει κανένα φράγκο, καλά είμαι, του είπα. Τόσο καλά με βόλεψε ο Ζέρβας. Αν θέλω βολεύομαι, για να είμαι ειλικρινής. Δεν πάω όμως. Γιατί την ώρα που θα πάω, θα βγείτε και θα πείτε ότι τα έχω πάρει από το Ζέρβα. Γιατί είστε τέτοιο κοινό και καλά κάνετε. Οπότε όσο είμαι καλά, δεν πάω στο Ζέρβα. Όσο δεν είμαι καλά, δεν πάω. Αν κάνω μια καλή σχέση με έναν πολιτικό, είναι επειδή θα το γουστάρω. Όχι γιατί θα μου κάνει δουλειά. Κατάλαβες εσύ που ο μπαμπάς σου έκανε πίπες στον Τσοχαντζόπουλο για να σε φέρει από τον Εύρο στη Θεσσαλονίκη και ψέψει το μήνυμα. Άντε μπράβο, πάμε παρακάτω. Πάμε στον κόσμο. Πάμε στον κόσμο. Καλησπέρα. Μάλιστα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς τον, καλό μεσημέρι. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Ο Νίκος ο Μούβεκ, είμαι ο αποκαλούμενος και ο Ψέκη. Έλα, Ψέκη. Ναι, για ο κακομοίρης ο Καρδιτσιώτης. Νομίζει ότι είναι υποτιμητικός ο χαρακτηρισμός. Και είμαστε με τον Καρδιτσιώτη. Έξω από τον είναι υποτιμητικός για το άτομό του, γιατί δείχνει το επίπεδο που μπορεί να συνδιαλλαγεί και να ναι. επιχειρήματα. Μάλιστα. Δεν θα αναφερθώ πολύ στην απάντησή του, γιατί με κάλυψε. Μάλιστα. Στην ουσία τι μας είπε, ότι το κουκουέ λέει, το έχουν ρίξει μαζί με τους λύκους και όταν σε ρίχνουν μαζί με τους λύκους μαθαίνεις και εσύ να ζεις αλύκος. Αυτό είχα και εγώ. Δηλαδή βάλαμε ένα λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Δηλαδή έχουμε ένα κόμμα που τσεπώνει την κρατική επιχορήγηση από το αστικό πολίτευμα το οποίο αντιτάσσεται. Τσεπώνει κονδύλια και επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση από την οποία αντιτάσσεται. Παίρνει δάνεια από τραπεζίτες οι οποίοι εκπροσωπούν τον καπιταλισμό τον οποίο αντιτάσσεται. Για το κουκουέ μιλάτε. Ναι, ναι. Αυτό το κόμμα θα αφυπνίσει το πόπολο για να φέρει τη συνταγματική αλλαγή που μας έλεγε και το πολίτευμα να αλλάξει κτλ. Ναι. Καλό το παραμύθι, αλλά δεν έχει δράκο. Και για τον Πούτιν. Μας είπε πάλι το πρόλογο τον κομματικό του, να πούμε. Δηλαδή δεν αναφέρθηκε καθόλου στο ότι έχει τουλάχιστον το πρόσχημα ο Πούτιν ότι πολεμά ένα ναζιστικό καθεστώς και υπερασπίζεται ρωσόφωνο πληθυσμό. Αυτό πάλι δεν το ανέφερε. Είπε μόνο ότι όποιος υποστηρίζει τον Πούτιν υποστηρίζει την Gazprom κτλ. Εννοείται ότι ο Πούτιν υποστηρίζει ολιγαρχικά συμφέροντα. Δεν είπε κανένας ότι είναι, ξέρω εγώ, λαοπρόβλητος ηγέτης και κινείται για το καλό της πατρίδας κτλ. Τα συμφέροντά του εκπροσωπεί. Αλλά έχει τουλάχιστον μια δικολογία, η οποία δεν μας επιτρέπει να κρατήσουμε ίσες αποστάσεις. Δεν αναφέρεται σε αυτό καθόλου. Δεν πειράζει. Πάμε για την Καϊλή να πούμε δύο κουβέντες. Όχι για την Καϊλή, εγώ και το συμβάν, για τις πολιτικές του προεκτάσεις. Γιατί. Καλώς ο Ανδρουλάκης είπε ότι είναι δούριος, αλλά δυστυχώς για αυτόν, στη συνείδηση του κόσμου τα τελευταία 20 χρόνια η Καϊλή είναι Πασόκ. Τώρα για να αποδείξεις ότι είναι στη δεξιά πτέρυγα του Πασόκ που ήταν πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Ήταν για μεταγραφή, ήταν, έλα, για μεταγραφή. Έτοιμη ήταν η μεταγραφή. Ήταν το πάρει ο Κούλης μεταγραφή. Και ο Ανδρουλάκης ήταν καλυμμένος 100%. Αν πρόλαβε να τη διαγράψει πριν κάνει τη. Α, μπράβο, έτσι. Δεν το είχε κάνει. Δεν το είχε κάνει. Το άλλο κακό για αυτόν είναι ότι έχουν τον ίδιο μέντορα. Είναι και τα δύο παιδιά του Βενιζέλου. Ναι, του φίλου του Κόκκινου. Οπότε, ναι, με όποιον δάσκαλο καθίσει, ή διαγράμματα του Κόκκινου. Να και τέτοια ρε, έτσι, παιδί μου, ξέρω εγώ, είναι και έτσι. Αυτό κατάλαβε. Καλό παιδί. Ο Βενιζέλος, αλλά κύριος. Έτσι. Την τρεμούλα την έχουν κάποιοι που συναναστρέφονταν πιο κοντά και ήταν με το Κατάρ. Ο κύριος Μητσοτάκης, ας πούμε, σαν πρωθυπουργός, έκανε επίσκεψη στο Κατάρ τον Αύγουστο και μίλησε για επενδύσεις και τα λοιπά, στην ενέργεια και τα λοιπά, σύσφυξη σχέσεων. Δεν λέω κάτι, πρωθυπουργός της χώρας είναι, θα κάνει τέτοιες επισκέψεις. Αλλά λέω, θυμάμαι εγώ τον κύριο Άδωνο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Ανάπτυξης, για μια επίσκεψη του Εμμύρη του Κατάρ στη Ζάκυνθο με 1 δις ευρώ, 14.000 στρέμματα που του έδωσε εκεί κοντά στο ναυάγιο. Που οι κάτοικοι και η Μητρόπολη εκεί φέρναν αντιρρήσεις και έλεγε να
βάλουν νερό στο κρασί τους για να προχωρήσει η επένδυση κτλ. Βέβαια, υπουργός ανάπτυξης είναι, τον νοιάζει ρε παιδί μου να προχωρήσει η επένδυση και να αξιοποιηθεί η περιουσία. Δεν κάνει κάτι. Εντάξει, εντάξει, έλα. Αυτό λέω. Παρακαλώ. Εντάξει, το μυαλό μας πάει. Παρακαλώ, πάντου πάει. Και εμείς θα τα κάναμε. Γεια σας. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Γεια σου, Κωστή. Γεια σου, Γρηγόρη. Γεια σου. Με κάλυψε ο προηγούμενος πίσω από την Καϊλή, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη. Υπάρχει κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω είναι ο Μητσοτάκης που έκανε επίσκεψη και αυτό στο Κατάρ. Η μεταγραφή ήταν έτοιμη, όπως είπε και ο προηγούμενος. Έτοιμη ήταν. Ο Αντρουλάκης, ο Αντρουλάκης είναι μικρός. Ο Αντρουλάκης θα ήταν 100% καλυμμένος. Θα τη διαγράψει από τον Αύγουστο και αυτή και τον Λοβέρδο πήγε ένα κουπούλο και όποιο άλλο το έκανε. Το έκανε ο Αντρουλάκης, το έργο το έκανε μισό. Τα όλα του Σιμίτη, Φλωρίδης, Διαμαντοπούλου, ο Χρυσοκοίδης που με τη Μάνικα είδα το χαιρέταγε χθες σε μια επίσκεψη που έκανε εκεί στη Νέα Σμύρνη. Λοιπόν, αυτά τα ορφανά τώρα του Σιμίτη κλαίνει τα καημένα γιατί πιάστηκε το πολέμ η Καϊλή. Κάτσε, γιατί εδώ ο Γιώργος ο Κίρτσος κάτι γράφει για μια, για μια μεταφορά 35 εκατομμυρίων ευρώ. Κάτσε, αλλάζει το έργο. Αυτό σου λέω είναι κάτι μεγάλο που πίσω. Άλλο τα ψηλά που ήταν για τα έξοδα των εορτών και άλλο 35 εκατομμυρίων. Μα γι' αυτό πήρα σήμερα για να πω αυτό που είπες εσύ, κάτι άλλο είναι από πίσω. Μα πριν 20 μέρες είχε πάει ο πρωθυπουργός μας ήταν στο Κατάρ, αλλά ξέρετε. Πριν 20 μέρες. Ναι, καλέ μου κύριε, εγώ θα πω μισό. Ο κύριος Μπλάτερ, ο πρώην πρόεδρος της FIFA, είχε δηλώσει ότι είχαν δεχτεί πιέσεις και αυτός και ο κύριος Πλατίνη, γιατί είχαν αγοράσει 80 ραφάλ από το Κατάρ. Και τους είπε, κοιτάξτε, μην χαλάσει η δουλειά. Εγώ δεν πήρα γι' αυτό, παιδιά. Δηλαδή, γιατί ο Σκάιλ δεν την Καϊλή. Εδώ το ερώτημα είναι άλλο. Ναι. Πιάσα την Καϊλή, τον παπά της και τον κόμενο. Άντρα τη ήταν τη γυναίκα. Και δεν είμαστε, θα τα παίρναμε. Στη Θεσσαλονίκη είναι τρεις που πιάστηκαν. Ο Παπαγεωργόπουλος με τη γίδα στην πλάτη, η Καϊλή και ο Τσουγκατζόπουλος. Με τη γίδα στην πλάτη και οι τρεις αυτοί. Σε Ολυμπιακό που ήταν Θεσσαλονίκη και του πιάσανε μόνο τη Θεσσαλονίκη. Βρακιολάκια, έτσι συμφωνούμε μέχρι εδώ πέρα. Τώρα πάμε στα πολιτικά. Κράτος των Αθηνών, του δικού μας ανθρώπους. Θα δεν τρέπονται λίγο. Αποδείχθηκε. Μονοψήφιο θα πάρει σε δύο μήνες που θα πάμε στις εκλογές. Άκου εμένα τώρα. Βγήκε ο Κοζανίτης, άκου με λίγο. Κωστή, βγήκε ο Κοζανίτης η προχτέ και είπε 15%. Το πεις εσύ, μονοψήφιο το πεις. Ρε φίλε, άκου. Ότι θα πάρει μονοψήφιο. Δεν θα έχει διψήφιο ποσοστό. Το Πασόκ θα έπαιρνε. Το Πασόκ θα έπαιρνε 10 με 12%. Τώρα πάει για κάτω από 10. Αλλά ρωτάω κάτι. Μονοψήφιο. Αν το Πασόκ ήθελε να είναι ψηλά τον Ανδρουλάκη, θα εκλέγανε ή θα βάλαν κάποιο καλύτερο. Ποιο θα βάζανε, ρε κόκκινε. Δεν είχαν. Ποιο παίχτη να βάλουν. Ένα είναι ο Βενιζέλο, ο οποίο τώρα τι κάνει, με τι ασχολείται. Κάτσε λίγο, ρε. Ο Βενιζέλο φίλο του δεν ήταν. Ο άνθρωπος γιατί δεν το θέλουν στο Πασόκ. Εγώ έφυγα από το 12, δικαιώθηκα φίλοι μου. Δεν τον ψήφισα το Μητσοτάκη από το 12. Έφυγα. Καλησπέρα. Πιάσανε την Καϊλή, τον κόμενο και τον μπαμπά. Ιταλός δεν έκανε τη δουλειά. Περίμενε, ρε κόκκινε. Αυτό που τους κάδωσε δεν τον πιάσανε. Ποιος τον πιάσει. Κάτσε ρε φίλε μου, με δολοδοκίσε με. Ναι. Παίρνω εγώ τα λεφτά. Παίζει η Ηρακλής, ΠΑΟΚ. Ναι. Ο Πέλιος του Τσιστίνη, πάει ο Περτσινίδης οφελός. Δίνει η Μαργαρίτα πήγε. Τα λεφτά στην κόμενα τα έδωσε να πιάσει. Ωραία. Πες ότι ο Μπέλιος τα έπαιρνε. Δεν τα πήρε. Τίμιος. Τίμιος δεν ήταν. Λέει την ομάδα του. Πες ότι τα έπαιρνε. Λέμε. Δεν το πιάνανε. Τιμωρείς αυτό που τα πήρε, δεν είναι. Αυτό που τα έδωσε, πού είναι. Όλη η γη ασχολείται με την Καϊλή. Ποιος τα έδωσε. Έβγαλε μια ανακοίνωση στο Κατάρ. Ωραία, από πού τα πήρε, εγώ τι τα έδωσα. Από το Κατάρ. Ο κόμενο τα έδωσε, ποιο τα έδωσε. Ποιο θα τιμωρήσει. Δίδειξε κανένα φακίρι. Ποιο θα το τιμωρήσει. Ποιο θα τιμωρήσει το Κατάρ. Ποιο τα έδωσε, μωρέ. Κάτσε ρε, φίλε. Η Καϊλή να τιμωρηθεί. Ποιο θα το τιμωρήσει. Σταμάτα, σύρε, μίξα. Περίμενε. Καμήλωσε τη μίξα. Άκου δώρε. Τα πήρε η Καϊλή. Ο κόμενο και ο μπαμπά τα πήραν. Ωραία. Τιμωρήσει φυλακή μέσα, ωραία. Τι τα δώσαν. Αυτή που τα δώσαν που είναι. Ποιο θα τολμήσει. Πάλι θα τολμήσει. Άλλο ρωτάω, δεν ξέρω ποιο θα τολμήσει. Αυτό που τα έδωσε, ποιο είναι, κύριε. Το Κατάρ. Το Κατάρ. Ο Κελάιφι.
Άμα δεν βρεθεί από πού τα δώσαν τα λεφτά, τι πιάσαν την Καϊλή, σιγά τώρα πιάσαν την Καϊλή. Χέτσι και μπορεί να το αλώνει. Ρε εσύ, εδώ καθαρίσανε μέσα στην πρεσβεία τον Κασόκη. Ξέρουν ποιο τον καθάρισε, ξέρουν ποιο τον καθάρισαν. Ρε αγόρι, και πάλι να κάνουν δουλειέ μαζί. Τον Κασόκη. Άλλο σου λέω. Πιάσαν τρία άτομα για δωροδοκία. Ξέρουν ποιο τα έδωσε. Ωραία. Γιατί δεν πιάσει, ποιο τα έδωσε. Ποιο τολμάει να του πιάσει. Όλοι ασχολείστε με την Καϊλή. Ποιο τολμάει να του πιάσει. Ποιο τολμάει. Παίζουν, ποιο είναι να το πούμε εμεί. Σου είπα. Τι να μα κάνουν. Από μας κατά. Μα πυροβολήσουν. Όχι, ρε. Πάμε παρακάτω, ρε κόκκινε. Τη μισή αλήθεια τώρα θα λέμε. Όλοι οι φελοί ασχολούνται με το παπτό τη Καϊλή. Γκόμενα η Καϊλή. Ωραία, κόρμα. Ωραία, γκόμενα είναι. Ωραία. Τα πήρε όλα. Πού τα πήρε, ρε. Έκανε ανακοίνωση. Τι πιάνει αυτή να. Και τον άλλον που τα δίνει. Ποιο είναι για να μην τον πιάσει κι αυτόν. Τα έδωσε, λέει, το Κατάρ. Πού να το βάλουν μέσα για το Κατάρ. Πού είναι. Δεν μένει. Δεν είναι τώρα αυτό προσέγγιση και ξέρεις τι θα γίνει τώρα. Τι κάζω εγώ. Τα μαλακά θα πέσει η Καϊλή. Ξέρει για τα πέσει τα μαλακά η Καϊλή. Θα γίνει μια συμφωνία, κάτσε κάνα χρόνο μέσα. Πάρε τόσα λεφτά, μην μιλήσεις, κουκουλώσαμε το έργο. Δεν είναι Ελλάδα εκεί. Αν δεν είναι Ελλάδα εκεί, τα λεφτά είναι πολλά. Παντού γίνεται η Ελλάδα. Πάμε στον κόσμο. Έλα. Πάμε, ναι. Πέρα. Έλα, ρε, μίξα. Μίξα. Άντε, ρε, άντε, βρε, φαπλατά, μια ώρα, λες. Θεσσαλονίκη Δελιβερά, κάτοικο Αθήνα. Δελιβερά, Αθήνα. Στο Φάγκι Μπέργκερ εκεί στη Γωνιακό, στον Περκεράδικο που έρχεσαι και τρώω. Και αφήνω το κόρτεμα στη γωνία. Μπράβο, ναι. Δεν μου λες, ναι. Επειδή μα έχει ζαλίσει λίγο τον έρωτα να πούμε με την τεστοστερόνη σου, με έχει κολλήσει αυτό ο κόκκινο να πούμε, δεν μπορώ να πω μια λέξη. Σαρδαμάκια. Ναι. Δεν μου λες, πόσο έχει τεστοστερόνη, ρε. Με άριστα το. Με άριστα το κάτω από 5, με άριστα το 28, έχω 26,4. Άκουσε με, έχω εδώ τις εξετάσεις μπροστά μου. Λέει, ολική τεστοστερόνη, τη μέσα αναφορά 2,49 με 8,36. Εμένα άλλο είσαι. Μέσα εκεί. Εμένα άλλο είσαι. Άλλο. Θα τη φέρω. Τι θα δημοσιεύουμε τώρα, μωρέ. Όχι, 145, όχι, να τα δημοσιεύει. Δεν μα πουλά που απαντήσετε το σχέδιο. Καλά, θα το δημοσιεύσω. Τώρα θα κάνω νέε εξετάσει. Θα το δημοσιεύσω. Και κάτι άλλο. Πόσο κάνει μια κοπέλα να την πάρετε να λέει του κωδικού, να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Πόσο κάνει. Τώρα δούμε την κορυφή. Από 10 ευρώ να καταλαβαίνουμε του κωδικού. Ντροπή. Ντροπή το Μάρι της Αθήνας, τη Λιβερά Άδλιε. Θέλει. Γιατί μας είπε τέτοια πράγματα. Άστο να λέει. Άστο να λέει, δεν σε νοιάζει. Πάμε επόμενος. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, φίλε. Νίκος από Βρυξέλλες. Θα πας να την παραθεθεί στη φίλη μας. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο. Για βάλτε σε μια τάξη. Όσον αφορά με την πρώτον, να το ελαφρύνω λίγο. Όσε γυναίκε μιλάνε άσχημα για την Εύα, ούτε την ομορφιά του ποτέ θα έχετε, ούτε του εξαπλήσει. Πού να έχουνε μόνο τώρα αυτέ τώρα. Πού να έχουνε και το κυλκί και από το κορδελιό τώρα αυτέ τώρα. Και ό,τι κάμα κάνει, μιλάμε για την Εύα. Όσον αφορά την Καϊλή, η Καϊλή δεν συνελήφθη ω Ελληνίδα. Συνελήφθη ω αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θεσμικά είναι. Αυτό. Ακριβώς. Δεν έχει καμία σχέση με σκάνδαλο επειδή είναι Ελληνίδα ή οτιδήποτε άλλο. Πρώτον, είναι μία από τους πολλούς που συλλήφθησαν και πρόκειται να συλληφθούν. Δεν είναι ο Ιθινονούς. Αυτό που παραβλέπουν και έχω ακούσει ότι παραβλέψανε πολύ να πούνε είναι ότι οι περισσότεροι που έχουν συλληφθεί είναι διευθύνων σύμβουλοι και μέλη συγκεκριμένων ΜΚΟ και πρώην ευρωβουλευτές κυρίως ιταλικής καταγωγής. Η Καϊλή συνελήφθη, όχι επειδή χρηματίστηκε η ίδια, σίγουρα χρηματίστηκε, αλλά σίγουρα την έβαλε ο σύζυγός της. Την έβαλε Ιταλός, ο Γκόμενος. Ο Γκόμενος την έβαλε. Ακριβώς. Ναι. Αυτό την έβαλε την Καϊλή. Η Καϊλή από μόνο της αποκλείεται να έκανε κάτι τέτοιο. Ξανθιά με καλά μάτια, πότε το κάνει μόνο. Τρελόσερε. Ξέρει, καμιά ξανθιά. Πάρα πολύ εύκολο, μην τα ανάγκη μυαλό να πούμε. Ξανά όμως, μην μπερδευόμαστε, δεν συνελήφθη ως Ελληνίδα, συνελήφθη. Σωστό. Ο Γκόμενος την έκανε. Σίγουρα. Ναι. Τι θα πει αυτό. Δεν μπαίνουν, το γεγονός ότι συνελήφθη από τις Βέλγικες αρχές δεν σημαίνει ότι συνελήφθη από το Βέλγικο κράτος. Άλλο. Τα ευρωπαϊκά όργανα είναι κράτος εν κράτη. Έχω μια ένσταση. Έχω μια ένσταση. Δεν τη συνέλαβε η Europol, η βελγική αστυνομία τη συνέλαβε. Όχι,
ναι, την συνέλαβε η βελγική αστυνομία. Πώς όμως, επειδή οι βέλγικες μυστικές υπηρεσίες και κάποιες άλλες υπηρεσίες είπαν, δώσανε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Λοιπόν, άρα τα στοιχεία αυτά, άρα τα στοιχεία αυτά πρέπει, να, έχουν και τη πρέπει να έχουν και τη διαδρομή του χρήματος. Αυτό που λέει ο Κωστής. Ακριβώς. Ακριβώς. Μα αυτό εδώ πέρα δεν είναι μια έρευνα μηνών. Είναι έρευνα ενός χρόνου. Και μπαίνουν μέσα και άλλες υπηρεσίες. Δεν θα πούμε τι ακούγεται εδώ πέρα. Γιατί δεν μπορώ να μιλήσω χωρίς στοιχεία. Λοιπόν, το αν θα μείνει μέσα ή όχι, αυτό επαφείται στην. Αν θα μείνει μέσα ή όχι είναι το ένα θέμα. Και το άλλο θέμα είναι τι ρευστά θα πάρει. Τα όργανα θα κάνουν. Το θέμα ποιο είναι όμως, για να το κλείσουμε αυτό, είναι ότι αυτό που προβλέπω εγώ είναι ότι μάλλον θα γίνει μεγάλο. Θα γίνει μια μεγάλη συμφωνία και θα πούνε άλλο στον κόσμο. Γιατί αυτή τη στιγμή διακυβεύεται πάρα πολύ η φήμη γενικότερα του Κοινοβουλίου και των Ευρωπαϊκών Οργάνων. Σε μια περίοδο που γενικότερα είναι πάρα πολύ ευαίσθητη όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν οντότητα. Οπότε μάλλον μπορούν να βρουν μέσα από αυτούς εδώ εξυλαστήρια θέματα ώστε να δώσουν και να πούν ορίστε είμαστε ηθικοί, είμαστε αυτοί που είμαστε. Γιατί όταν μιλάνε για ηθική και για έλλειψη διαφθοράς στα ευρωπαϊκά όργανα, μόνο να γελάσω μπορώ. Ειδικά όσον αφορά κυρίως τον κύριο Ανδρουλάκη, οτιδήποτε που 20 χρόνια οι ευρωβουλευτές μην μου πείτε ότι δεν γνώριζε και ότι δεν ήξερε. Και όλοι αυτοί, και όχι και ο κάθε κύριος Ανδρουλάκης, έτσι. Κλείνουμε αυτό. Ό,τι να γίνει, θα γίνει. Όσον αφορά τώρα το Μουντιάλ, δεν ξέρω τι υποστηρίζετε, δεν ξέρω τι θέλετε. Εγώ η καρδιά είναι με την Κροατία. Και λόγω γυναίκας και λόγω και για άλλους δύο λόγους. Να σου κάνω μια ερώτηση για προχωρήβε. Παρακαλώ. Το ότι ακούστηκε στην περίπτωση Καϊλή και το Μαρόκο. Σε πονηρεύει καθόλου. Με το Μαρόκο, λοιπόν. Με το Μαρόκο τι έγινε. Όχι. Το ότι αναφέρθηκε και το Μαρόκο σε πονηρεύει καθόλου. Αναφέρθηκε το Μαρόκο προς τι. Αναφέρθηκε. Ως προς τι. Ως κράτος, ως οργανισμός. Όχι. Για τη σχέση με το Κατάρ και το Μουντιάλ. Όσον αφορά το Κατάρ και το Μαρόκο, το Μαρόκο ήταν το 2010 μέσα στις επικρατούσες χώρες για να αναλάβει την διοργάνωση. Και μάλιστα υπάρχει, και αυτά υπάρχουν από τα στοιχεία τα οποία λένε ότι το Μαρόκο ήταν έτοιμο να βάλει μέσα στις offshore εταιρείες του κύριου Μπλάτερ 11 εκατομμύρια ευρώ, επειδή όμως μάθανε στο Μαρόκο οι θύνοντες ότι η διοργάνωση θα πάει στην Νότια Αφρική, γι' αυτό και δεν έγινε ποτέ τέτοια δοσοληψία. Οπότε το Μαρόκο, εφόσον δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν μπορεί να κατηγορηθεί επισήμως για τίποτα. Μάλιστα. Το Κατάρ ήταν. Αυτά φυσικά είναι γνωστά στους κύκλους αυτούς. Ότι δηλαδή το Κατάρ έχει δωροδοκίσει και η Νότια Αφρική και η Αίγυπτος και αυτά. Η Αίγυπτος απλά και το Μαρόκο δεν δώσανε, γιατί πολλά απλά ξέραν ότι η Νότια Αφρική θα πάρει το Μουντιάλ. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, να είσαι καλά. Βεβαίως. Πάντα εδώ σε 95,5 FM, το 23-10-3 εντάρια είναι και πάλι δικά σας. Να πω, η μίχρονο επισκοπή Απόλλωνος Μύρνης 0-0, Ολυμπιακός Β' Πάουρουφ 1-0, στο 25ο λεπτό ΑΕΚ Β' Προοδευτική είναι στο 0-0 για τα παιχνίδια που διεξάγονται για τη Super League 2. Καλησπέρα, τι έκανε παραπάνω η Εύα Καηλή από αυτό που έκανε ο Μισελ Πλατινί? Τίποτα δεν έκανε. Εσύ θα τα παίρνατε, παιδιά, 9-50, ποιος δεν τα παίρνε? Πες μου εσύ, πιστεύετε ότι κάποιος δεν θα τα έπαιρνε? Αυτός που δεν θα τα έπαιρνε θα ήταν αυτός που φοβόταν να τα πάρει. Από φόβο δεν θα τα έπαιρνε. Δεν ψηφίζουμε όλοι με βάση τα λεφτά. Διάβασε τον ακουστή, αν είναι δυνατόν. Δεν ζούμε στο 1984. Ποιος είναι αυτός ο φίλος? Άκης. Άκη το λένε. Ναι. Τι ψηφίζει ο Άκης? Δεν ξέρω. Με τι κριτήρια ψηφίζει ο Άκης? Όλα μας πει, να το κάνουμε διάλογο. Να βγει ο Άκης να μας πει τα κριτήρια του. Αν είναι οικογενειοκρατικά, αν βόλεψε τον μπαμπά του κανένας. Από εκεί και παίρνει και την παράδοση. Αν ο παππούς του το σκοτώσαν στο βουνό σαν το δικό μου το θείο και ούτω καθεξής. Να μας πει ο Άκης. Πάμε στον κόσμο. Πάμε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όπα. Τι είναι λαμόγια του Πασόκ? Η Εύα. Τι Εύα? Δεν σημείωσε το κράτος μας. Ναι. Ο φτερωτός γιατρός σημείωσε το κράτος. Μες. Ο Τσοχαντζόπουλος. Ναι. Πώς, γιατί τι έκανε το κράτος? Το ωφέλησε, δεν ζημίωσε. Ο Γρεβενιώτης, λίγο μικρό σκάνδαλο, είναι ο βουλευτής. Ο Γρεβενιώτης, τι λέει. Τι έπιαζε να πούσουμε στη μεριάδια. Η Καΐλη, εκεί που έφτασε, δεν μπορεί να φτάσει άλλη.
Ούτε με μισήτερ είναι, ούτε καθαρίστρια. Ούτε μαγείρισα. Τις ζηλεύουν. Ναι. Τις ζηλεύουνε. Ναι. Η κάθε κυρία. Ναι. Που βγαίνουν τώρα και εσείς γατάκια που κελαδάτε όλοι τις γυναίκες τις στέλνετε καθαρίστρες. Προστείτε το εκεί που είναι η αγώνα. Φτάσει σε 20 χρόνια το μεγαλύτερο σκαλοπάτι πάτησε. Να που στραβοπάτησε. Και τι έγινε δηλαδή. Σε ζημιώθηκες εσύ σαν κράτος. Λέγε ρε. Όχι. Τότε. Λοιπόν τότε πώς θα κάνει ό,τι θέλει, ό,τι του γουστάρει. Κοίταξε, κοίταξε. Αυτά που είπε μέσα στην Ευρωβουλή για τα εργασιακά δικαιώματα στο Κατάρ ήταν λίγο κάρτα. Δεν μου λες ποια είναι καλύτερη, η Εύα ή ο Ζαγοράκης στην Ευρωβουλή. Τι θέλεις να πει. Ο Ζαγοράκης το ξέρουνε. Πάντα ρε, σε ρωτάει. Με ποια λογική λέει, καλύτερο σε τι. Μπορεί να φτάσει εκεί που έφτασε η Εύα ο Ζαγοράκης. Δεν ξέρω τι στόχους έχει. Λοιπόν, τέλος πάντων το θέμα είναι το εξής. Τι πάτησε, δεν ξέρουμε τι έγινε και περιμένετε, θα βγούνε κι άλλα. Ρίξε ένα ύπνο και μην πέσεις μπλου, μην τα πάρεις καμία αναλόφηση. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα σας. Άλλη μπύρα, μίξα. Άλλη κατάρα του Κατάρ. Έλα. Τι κάνετε, πώς είστε. Άστε ρε το παράμυθι, λέγε. Άστε τον πρόλογο, πες. Ένα πούμε στο κυρίο Σφιάτο. Ναι. Παιδιά, καταρχήν, για να, όπως όλοι οι πολιτικοί μας, που έχουν πάνω από 40 σπίτια ο καθένας, 60, αριστεροί, δεξιοί, όλοι, έτσι. Με καθαρό πρόσωπο εκεί, υδρότα, δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά. Πρέπει να είσαι μέσα στο χώρο της πολιτικής. Είναι έτσι ή δεν είναι έτσι. Τι πειράζει. Αν δεν μοιράζεις, συγγνώμη, και αν δεν μοιράζεις από την κατάσταση σε όλους από ένα πιάτο, σε αυτό που δεν θα δώσει το πιάτο, αυτός θα στριβαγκάσει και που το καταλήγεις, χέρι. Έλα, που καταλήγεις. Που καταλήγω. Ότι αυτά θα γίνονται, θα ξαναγίνονται και δεν θα σταματήσουν ποτέ. Και γιατί μέσα σε 4 χρόνια, σε μια τετραετία, όλοι πώς έχουν ρε παιδιά τόση περιουσία. Ο καλύτερος επιχειρηματίας να είσαι της Ελλάδος, δεν μπορείς να κάνεις πάνω από 3 σπίτια ένα καλό αμάξι και από αυτά. Ρε, στα κομμουνιστικά, πες μας τι θες να μας πεις. Τι κομμουνιστικά, εγώ δεν είμαι κανένα, εγώ είμαι την πατρίδα μου, πατριώτης είμαι. Είσαι. Πατριώτης είμαι. Δεν υπάρχει η λέξη πατριώτης. Γιατί. Δεν υπάρχει. Για κάποιους δεν υπάρχει, για μένα υπάρχει. Για κανένα δεν υπάρχει. Ποτέ δεν έκλειψα και ποτέ δεν βάζω. Δεν μπόρεσες, γι' αυτό δεν έκλεψες. Είσαι άχρηστος να κλέψεις. Καλή συνέχεια. Άχρηστε. Καλησπέρα. Δεν έκλεψες, άχρηστε. Επόμενο. Καλησπέρα. 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 Καλησπέρα κύριε και στους δύο. Δεν έκλεψε γιατί δεν μπορεί να κλέψει ο άχρηστος. Πολύ καλός άνθρωπος. Μάλιστα κύριε. Μου επιτρέπετε. Μάλιστα. Καλησπέρα και πάλι και στους δύο. Ελπίζω να μου δώσετε λίγο ελάχιστο χρόνο από το χρόνο σας. Καταρχήν συγχαρητήρια σε όλους τους ακροατές που αναμένουν τόση ώρα όπως και εγώ στο τηλέφωνο. Σας ακούω πάρα πολύ καιρό, πρώτη φορά επικοινωνώ βέβαια. Λοιπόν, καταρχήν να διαφωνήσουμε, αν μου επιτρέπετε, με το ότι όλοι είμαστε λαμόγια ή όχι. Όταν το λέω αυτό εννοώ ότι δεν είναι ότι ήταν στο χέρι μας να κλέψουμε και δεν κλέψαμε επειδή δεν μπορέσαμε. Ή επειδή φοβάσαι. Να μου επιτρέπετε κύριε Γραφτοβουλέπ. Δεν είναι έτσι ακριβώς πάρα τα πράγματα. Πώς είναι, δηλαδή. Και επειδή. Να σου πω την άποψή μου. Πάλι, δεν ακούτε, ότι... ναι. Βεβαίως, ευχαριστώ. Είναι ότι μπορεί να μας δόθηκε ευκαιρία, αλλά από επιλογή, από ήθος, συνείδηση και να μην το κάναμε, να μην κλέψαμε. Υπάρχει αυτή η περίπτωση. Δύσκολο, όχι. Υπάρχει όμως δύσκολο, μεν, αλλά υπάρχει αυτή η περίπτωση. Ελάχιστη. Ελπίζω, νομίζω ότι δεν είναι. Εγώ από μελέτες που έχω κάνει, αυτοί που δεν κλέβουν είναι αυτοί που είναι ανίκανοι να κλέψουν ή αυτοί που φοβούνται να κλέψουν. Ωραία. Υπάρχει και ένα κομμάτι των ακροατών σας. Μην προσβάλλουμε τους ακροατές. Αν μπορούσαν να μπουν στην τράπεζα να φάνε ένα εκατομμύριο, αυτοί μας ακούν. Δεν μπαίνανε άμα δεν τους πιάνε, νομίζω. Είναι άλλο το να κλέψω την τράπεζα, κύριε Ραπτό, που λέει που μας πίνει το αίμα τόσα χρόνια. Και άλλο το να πω μέσα σε αυτούς εδώ πέρα, στην κλίκα αυτών των απαταιώνων. Για να μπει στην κλίκα των απαταιώνων, όπως σου λες, εγώ δεν υιοθετώ. Πρέπει να έχει ικανότητα. Δεν μπορεί να πει ο καθένας μέσα στην κλίκα. Πρέπει να έχει ικανότητα. Δεν είμαστε όλοι ανίκανοι. Υπάρχουν και άλλοι που επιλέγουν
δύο λεπτάκια τώρα το χρόνο σας μόνο. Ναι. Που επιλέγουν να είναι τίμοι στο μεροκάματό τους, να κοιτάνε με αξιοπρέπεια τα παιδιά τους. Αυτό μπορούν. Αν μπορούσαν να κλέβουν, θα κλέβαν όλοι. Επιλέγουν, όχι, όχι, ρε άνθρωποι, αυτό επιλέγουν. Τέλος πάντων, είναι καλά, οι γύφτοι που δεν μπορούν να μπουν στην Ευρωβουλή δεν κλέβουν. Μα δεν του είναι αν είναι Ευρωβουλή ή όχι. Δηλαδή τι πρέπει να μπω στη Βουλή για να κλέψω. Δεν μπορώ να φάω την τσάντα του Ιχολίπτη άμα πάει από μέσα και του πάρω τα λεφτά. Τι πρέπει να πω στη Βουλή για να κλέψω. Να σας φέρω ένα παράδειγμα και χαίρομαι πάρα πολύ. Το προποζή δεν μπορώ να το κλέψω, να τον αφήσω θέση. Να σας πω. Το μανάβι δεν μπορώ να το κλέψω. Ή το κρεοπόλι να του φάω το κρεοπόλι. Να σας πω την άποψή μου και χαίρομαι που τα λέμε επιτέλους μετά από τόσα χρόνια. Ναι. Να σας πω την άποψή μου λοιπόν, επιτρέψτε μου. Για παράδειγμα, αυτές οι εταιρείες που κλέβουν στο δικό σας την ανάγκη τη δικιά μου με θέματα υγείας, οι φαρμακευτικές. Ναι. Είμαστε όλοι εκεί και όλοι εργαζόμενοι των φαρμακευτικών κλέβουν. Όχι. Δεν κλέβεις. Οι εργαζόμενοι. Θες εταιρεία που κλέβει. Εγώ, οι εταιρείες. Ναι. Οι εταιρείες κλέβουν. Δεν κλέβουν εμένα, εσένα, εσάς, συγγνώμη για τον ελληνικό, τους ακροατές όλους, οι εταιρείες ενέργειας. Κλέβουν. Δεν κλέβουν οι τράπεζες με τα επιτόκια τον κόσμο τόσα χρόνια. Ο υπάλληλος δεν κλέβει δηλαδή. Η ακρίβεια, ναι, υπάρχουν και αυτοί. Δεν διαφωνώ, δεν διαφώνησα. Η ακρίβεια, η εσχροκέρδεια. Δεν κλέβουν τα μεγάλα μονοπόλια από τα σούπερ μάρκετ το Κοσμάκι. Τα κλέβουν. Ο καπιταλισμός έχει κάποιους κανόνες. Μπράβο. Χαίρομαι που το είπατε εσείς και όχι εγώ. Ένα είναι αυτό ότι ο καπιταλισμός κλέβει. Το βασικότερο είναι άλλο. Το βασικότερο είναι άλλο. Το προσόντι το μεγάλο. Πριν χρόνια είχαμε προσωποποιήσει το πρόβλημα της Λαμογιάς με άκηδες, με Παπαγεωργόπουλους, τώρα με Καϊλή, πριν κάνα χρόνο με Μαρινάκηδες, με Μητσοτάκηδες. Όσο σάπιο είναι το σύστημα από πάνω, αυτή θα είναι και η σαπίλα στην κοινωνία που ζούμε σήμερα. Αυτό είναι αυτό το δεδομένο. Και όσο αφορά πιο συγκεκριμένα, το να γενικεύουμε και να βγαίνουμε και να λέμε ότι όλα τα κόμματα, όλοι οι πολιτικοί, όλοι που ασχολούνται, όλοι οι συνεργαστές, δεν είναι τίποτα άλλο από μια εύκολη απάντηση. Εγώ σας λέω πως όχι. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Και για το ΚΚΕ που μιλούσε ο προηγούμενος ακροατής σας, θα είναι λίγο πιο προσεκτική οι απόψεις του. Γιατί στο ΚΚΕ οφείλουμε όχι ένα, αλλά πάρα πολλά. Για να σας θυμίσω, στην πανδημία, πέρα από το ΚΚΕ, υπήρχε άλλη πολιτική δύναμη να ορθώσει ανάστημα. Όχι. Ούτε η Εκκλησία, ούτε τα κόμματα, τίποτα. Στην ακρίβεια που ζούμε σήμερα, υπάρχει άλλο κόμμα πέρα από το ΚΚΕ να ορθώσει ανάστημα. Το κατηγορούμε το ΚΚΕ γιατί δεν μπαίνει μάχημα να βγει πρώτο. Μάχημο δεν είναι ότι στους πληστηριασμούς 6 ώρα το πρωί αφήνω εγώ το μεροκάματό μου και πηγαίνω έξω από κάθε λαϊκό σπίτι διεκδικώντας να μην πάρουν οι τράπεζες στα σπίτια του Κοσμάκη. Δεν είναι αγωνιστικό. Είναι. Πέρα από αυτό το κόμμα υπάρχει άλλο να ορθώσει ανάστημα λοιπόν. Πώς δεν είναι. Φυσικά και είναι μαχητικό. Και γι' αυτό και το λέμε βέβαια. Φυσικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλησπέρα. Μάλιστα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς τον. Λοιπόν, ένα σχόλιο για την αγαπημένη μας Εύα. Καταρχήν θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Ραπτόπουλο που λέει ότι ηθικός δεν είναι αυτός, μάλλον αλίμονος αυτούς τους ηθικούς που δεν μπορεί να είναι ανήθικοι. Βέβαια. Που δεν τα καταφέρνουν, δεν είναι σε θέσεις, δεν είναι σε... Είναι ανίκανοι να είναι ανήθικοι. Ακριβώς. Και τίμοι ή ανέντιμοι δεν είναι γιατί δεν μπορούν... Μάλλον δεν είναι τίμοι γιατί δεν μπορούν... Μάλλον είναι τίμοι γιατί δεν μπορούν να είναι ανέντιμοι. Το βρήκα. Λοιπόν, άρα λοιπόν ας κρατάμε την μπάλα χαμηλά στους χαρακτηρισμούς μας. Βγαίνουμε όλοι εμείς τώρα ας πούμε και τα λοιπά. Ενώ στη θέση... της Εύας θα ήμασταν και εμείς ολόιδοι ίσως και χειρότεροι. Να ξέρουμε το στόμα σου. Ότι στην πολιτική όταν μπαίνει ένας άνθρωπος και θέλει να είναι τίμιος θα μπλέξει και θα τον πετάξουν από εκεί μέσα από τα γρανάζια αυτά. Άρα θεωρούμε εκ προημίου όλοι μας δεδομένο ότι όποιος μπαίνει στην πολιτική θα βάλει το χέρι του στο μέλι. Όπως παραστατικά το έδειξε κάποτε ένας φίλος μου που με τον οποίο τώρα μιλάω, έριξε το μέλι. Καλά, αυτό με την Καϊλή είναι ο ορισμός του φάγατε όλο το μέλι. Η Ρουφιάνα το ρίμαξε, μπράβο της, δηλαδή είμαι θαυμαστής. Ήταν η πολύ ισχυρή θέση.
ήταν υψηλή η θέση της, μπορούσε να επηρεάσει καταστάσεις, είχε μια καλή εικόνα και εμφανισιακά αλλά και γενικότερα δράσεις, οπότε ήταν... Δεν πάει το μυαλό σου ότι η ξανθιά τα πάρει, βέβαια. Ναι, αλλά το ξέρω λογόμενος. Την έριξε στο βούρκο της αμαρτίας. Πιθανόν, πιθανόν, φίλε, για να γιατί είναι... Γιατί ξανθιά με γαλαλά μάτια, κάτι τέτοια κομπίνα, λίγο δύσκολο το βλέπω. Μέχρι να πάει στα μπουζούκια να πετάξει λουλούδια με το σαβίδι, την έχω. Αλλά να κάνει τέτοια λαμογιά μεγάλη δεν την έχω ικανή. Εγώ πιστεύω ότι πρόκειται για μια ομάδα ανθρώπων για να γίνει όλο αυτό. Θα φανούν στο μέλλον και κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Καλή δύναμη, γεια σας. Να είστε καλά, καλό μας. Καλησπέρα. Μάλιστα. Καλησπέρα. Κατάλαβες, μπούφο κόκκινο, ότι δεν πουλάει το Μουντιάλ. Μια ώρα μας έβγαλε το Μουντιάλ. Σερσερί. Κάθε πράγμα στην ώρα του. Σερσερί. Καλησπέρα. Έλαβε. Καλησπέρα. Ναι. Πάμε. Ούτε. Μάλιστα, ναι. Καλησπέρα, λοιπόν. Ήθελα να συγχαρώ για την εκπομπή σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κλείστε λίγο το ραδιόφωνο για να ακούγεστε καλά. Α, ήθελα να συγχαρώ, λέω, για την εκπομπή σας. Μάλιστα. Και ήθελα να υποβάλω μια παράκληση. Εμείς εδώ, επειδή έχουν πέσει οι φίμουτρα στα ράδια, ναι, δεν υπάρχει κανένας μικρός σταθμός να μεταδίδει, να ακούμε και εμείς και να απολαμβάνουμε. Το Μετρόπολ, πού να ακουστεί? Αθήνα, Αθήνα, Αθήνα. Από Αθήνα. Σε τρεις μέρες το ελικόπτερο θα έχει έρθει εδώ με κομάντος, θα έχει πάρει εμένα τον Παπαζαφυρίου και τον Τζίγκο και θα μας πάει να πούμε σε ένα βουνό στο Παγκείο απάνω, θα μας δέσουν στο πιο ψηλό δέντρο και θα πούν το πιο δυνατό ξυλοκόπολο να ρίξει το δέντρο. Τρελό είναι που θα ακούσουμε στην Αθήνα. Την άλλη μέρα το ελικόπτερο, τρία άτομα θα πιάσει. Τέσσερα και τον Καμόρα. Το Καμόρα μέσα. Το ελικόπτερο. Λοιπόν, τα ελικόπτερα είναι σε φυλακή, δεν γίνεται αυτό. Ναι. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερο, εγώ υποπτεύομαι ότι τα λεφτά που βρήκαν στην Καϊλή τις τα στείλει ο Άγιος Βασίλης. Δεν μπορεί να τα δικαιολογήσει. Κοίτα, άμα δεν εμφανιστεί, άμα δεν εμφανιστεί άνθρωπος που τα έδωσε, χοντρένει το έργο τώρα. Εδώ είναι ωραίο το έργο. Όχι. Το πιο στάδιο το, το έργο θα χοντρίνει όταν εμφανιστεί άνθρωπο. Αυτό τάδωσε. Που τα έδωσε. Γιατί μόνο από το κατάρρευε θα. Γιατί άμα μας έχουν πρίξει τώρα ο Φλωραγγελάτος με την άλλη την κρύα τη γυναίκα του. Την κρύα εκείνη την κρύα τη γυναίκα, όσο ωραία κι αν είναι, πάγος είναι. Πάγος είναι. Δεν πας μαζί τη τέτοιο πάγο να πούμε. Περιμένει. Και ο άλλος ο Φλώρος, ο Κατζηνικολάου με τα στρόκυλα γυαλιά, να μας πούν αυτοί οι Φλώροι τη δημοσιογραφία, οι Γκέμπελς, να μας πούνε ποιος έδωσε τα λεφτά, κάνουν ρεπορτάζ. Εκατομμύρια παίρνουν. Οι μπαγλαμάδες αυτοί. Μας πούνε ποιοι τα δώσανε, ρε. Τι τα δώσανε. Και άμα κατέβεις, έλα προς τη Λαδόκολα να σε δούμε, να τα πούμε από κοντά. Πού είναι η Λαδόκολα? Στην Κεσαριανή δεν είπαν. Α, δεν πρόλαβα ρε να έρθω. Θα κατέβω 10 μέρες Αθήνα όμως και θα τη γυρίσω στην Κεσαριανή. Θέλω να τη δω γιατί είναι αριστερομάνα να πούμε. Θέλω να τη δω. Εντάξει, έγινε. Θα έρθω στη Λαδόκολα οπωσδήποτε. Ευχαριστώ πολύ για το κάλεσμα. Ναι. Δεν πρόλαβα να έρθω την άλλη φορά. Καλησπέρα. Είχα πάει στο θέατρο. Όχι το Μπούζου Ξέδιδο σε δράμα. Κανονικό θέατρο. Ναι. Ναι, καλησπέρα, μ' ακούτε. Μάλιστα. Ήθελα να πω το εξής. Σήμερα ο πρασινοφορός μόνο που δεν έκλαιγε από την Τολεμαϊδα, από την Κοζάνη για το Πασό. Ναι. Αλλά εγώ θα σας επιθυμίσω. Μάλιστα. Ένα πράγμα που έλεγε ένας παλιός συγχωρημένος δημοσιογράφος. Ξέρεις τι έλεγε? Είπε. Έλεγε το εξής. Δεν λέω ότι όλοι οι οπαδοί του Πασό είναι κλέπτες, αλλά όλοι οι κλέπτες είναι οπαδοί του Πασό. Ευχαριστώ πολύ. Γατάκια. Αφορμή βρήκανε. Καλησπέρα. Σε κόκκινε Πασόκο, εσύ δεν πειράζει, πες το. Ναι, καλησπέρα. Μάλιστα, δεν είναι κακό. Μάλιστα. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον. Ναι, χαίρετε. Σας ακούμε. Ακούμε. Ναι, παιδιά, ζω 30 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, είμαι από Αλβανία. Ναι. Όσο προέρχεται το θέμα της αντιπρόεδρος της Ευρωβουλευτής, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτά θα τα δείξει η πορεία, τα δικαστήρια, το ένα το άλλο. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Στην Ελλάδα, αυτά τα χρόνια που ζω εδώ πέρα, τους έχει καταστρέψει η Νέα Δημοκρατία την Ελλάδα.
και ακόμα βρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος ο λόγος? Αυτό ήθελε να ξέρω. Μ' ακούτε? Ναι. Ήταν τα κανάλια, τα έχει η Νέα Δημοκρατία μαζί της. Οπότε την κοινή γνώμη. Εντάξει. Ένας λόγος είναι αυτός. Ο άλλος λόγος είναι ότι η αριστερά απέτυχε με το ΣΥΡΙΖΑ. Είχε ευκαιρία μεγάλη η αριστερά να θριαμβεύσει. Άμα είχε ένα καλό αρχηγό και όχι τον Τσίπρα, νομίζω η αριστερά θα είχε γράψει άλλη ιστορία, εκτιμώ. Όχι, δε, ούτε εγώ προσώ, ούτε εγώ δεν είμαι με τον Τσίπρα. Να σε... Δεν θέλει να έπρεπε, έπρεπε το Πασό, το συγγνώμη, όπως βγήκε η... πέθανε η Φόφη συγχωρεμένη και έκανε αλλαγή το Πασόκ στον αρχηγό, εδώ και δύο χρόνια, τρία χρόνια μη σου πω, θα έπρεπε το ΣΥΡΙΖΑ να έχει κάνει εκλογές, να έχει φάει τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας είναι σαν τον Κλάους, μετά από τρία μπουκάλια μεταξά να πούμε, δεν είναι τώρα για να διοικήσει ο Τσίπρας ομάδα. Συμφωνώ, συμφωνώ. Θα έπρεπε να βάλεις το Πολάκι αρχηγό. Μ' ακούτε. Μάλιστα. Πω ένα πράγμα δεν καταλαβαίνω. Εμείς ζούσαμε 45 χρόνια κομμουνισμό. Βέβαια. Και ακόμα στην Αλβανία ζει ο κομμουνισμός. Ναι. Ακόμα. Ναι. Ακόμα και τώρα. Ένα πράγμα δεν καταλαβαίνω. Όταν η Νέα Δημοκρατία και ο Πασόκ μας φέρουν το λαιμό, μας φέρουν τι δεν μας φέρουν. Και ακόμα εμείς υποστηρίζουμε αυτούς. Ο λόγος ποιος. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Ότι δεν υπάρχουν στα κόμματα της αριστεράς μεγάλοι ηγέτες να τραβήξουν το λαό. Είναι κρύοι. Να σε καλά, Αλβανέ μου γλυκέ. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Καλή ξεκούραση, γιατί για να είναι Αλβανός θα δούλευε ο άνθρωπος. Ναι, εγώ είμαι. Θα περιμένει επιδόματα να μέσα και εμένα. Καλησπέρα, Κωστή. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα, ακούτε. Ναι. Νίκος από Ηράκλειο Κρήτης. Με συγχωρείτε άμα βγω εκτός. Θέματος. Βγες. Όχι, εκτός θέματος δεν βγαίνω. Εκτός θέματος. Ναι, γιατί ήμουνα στον δρόμο. Δύο λεπτά θέλω να πω για τον κύριο Σάντος, ο οποίος κατάφερε μέσα σε μια στιγμή να επισκιάσει το όνομα του καλύτερου παίκτη της Πορτογαλίας και του δεύτερου καλύτερου του κόσμου και να τον πετάξει στον πάγκο. Δύο πράγματα θα πω για τον προπονητή με το στραβοστόμικο τικ. Όπως έλεγαν κάποιοι. Κοιτάξτε να δείτε. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, όπως ξέρουμε, αυτό το τουρνουά είναι για αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές. Το θέλουν πιο πολύ από όλους. Ο Μέση και ο Ρονάλντο. Οπότε, τι κάνεις, τον βάζεις στον πάγκο, βγάζεις όλη την ευθύνη από τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την παίρνεις πάνω σου. Και αποκλείεσαι από μια ομάδα η οποία στα επόμενα 10 με 20 χρόνια, αν δεν κατακτήσει τώρα το Μουντιάλ, δεν θα θυμούνται κανείς το τι έκανε το Μαρόκο. Δηλαδή, ένας Πορτογάλος οπαδός, ένας οπαδός ποδοσφαίρου γενικά, θα λέει η Πορτογαλία αποκλείστηκε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον πάγκο από μια ομάδα δεύτερη, θα λέμε. Από τους Μουτζαχετίν, οι οποίοι παίζουν καλή άμυνα κτλ. Και εδώ, Κωστέ, θα σε ρωτήσω, άμα έρθει αύριο Μπουφάλ και σου χτυπήσει να σου πει τα κάλαντα, θα το ανοίξει? Εδώ δεν ανοίγει ούτε σε παιδάκι. Φοβάται να πει ότι επακολουθεί, πλάκα μου κάνει. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Τάνια Δήμου για ειδήσεις. Να μένουμε ένα τρίτο ημίχρονο με Βασίλη Βλαχούπλου και Κωνσταντίνο Πετροντό. Πόρτα Θεός, τα λέμε αύριο στις 2. Να είστε καλά.